συνήθως, είναι ο Δημήτρης Κατσάκης, μαζί μου είναι ο Γιώργος ο Γιουργής, ο Δημήτρης ο Δράκος και ο Δημήτρης ο Ισιάρχος. Σε φάγαμε. Καλά, είμαστε καλά. Τρεις Δημήτριδες. Τρεις Δημήτριδες και ένας Γιώργος. Λοιπόν. Ούτε ένας Γιάννης. Ναι, άσε γιατί εκεί και 40 Γιάννηδες δεν βγάζεις, ενός κοκόρου γνώση. Όχι τώρα, Δημήτρη. Λοιπόν, όχι, όπως λέει ο λαός μας και είναι σοφός ο λαός μας. Για τους Δημήτρες δεν έχει πει τίποτα. Πολύ τόσο τίποτα, για τους Γιώργης δεν έχει πει πάλι. Έχει πολλά. Καλά είναι για τους Γιώργης. Για τους Γιώργης καλά, είναι ο Γιώργης που έχουν καταλάβει μας. Φοβούνται το, είναι ο Άγιος Γιώργιος, οπότε σου λέει κάτσε ρε, αυτό σκότεινε δράκο να μου. Λοιπόν, με αυτό τα όλια. Ως δράκος, κατάλαβες. Αυτός δεν μιλάει τώρα γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί. Λοιπόν, οπότε να πούμε βεβαίως τα χαρμόσυνα νέα. Έκανε δηλώσεις από το περιστήλιο του Μεγάρου, του Μαξίμου, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μας επιβεβαίωσε ότι θα πάμε στις 7 Ιουλίου στις εκλογές και μας έθεσε το δίλημα των εκλογών. Ή Τσίπρας ή επιστροφή στο μνημόνιο. Και λέω, ρε γαμώτο αυτό το κοροϊδιλίκι, δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή, τέτοιο κοροϊδιλίκι, από πότε γράφουμε και ξαναλέμε και αναλύουμε ότι είναι τέτοια η τρύπα στα δημοσιονομικά που αναγκαστικά προς το τέλος του 19 πάμε σε θα σκάσει η μπόμπα. Εγώ το γράφω και το λέω από τότε που βγήκαμε από τα μνημόνια. Λοιπόν, βεβαίως, όποιος εδώ, ξέρετε, υπάρχει και αυτό είναι η δυστυχία μας. Λοιπόν, όποιος λέει αλήθειες, κατατρέχεται. Όποιος λέει παραμύθια, βεβαίως, εντός πλαισίων. Δηλαδή, πώς να το πούμε, αν σε παρουσιάζω τα κανάλια, αν σε παρουσιάζει εσύ κοσιόνι, ας πούμε, και είσαι κοθόνι του κερατά, η κοσιόνι με τα κοθόνια της. Λοιπόν, έχεις ένα κύρος απίστευτο και να λες βλακίες σοριδών. Λοιπόν, από την άλλη μεριά βεβαίως, όλο αυτό το σκηνικό ήταν προδιαγεγραμμένο, το ξαναλέμε ότι είναι προδιαγεγραμμένο. Όταν μιλάμε για συνολικό δανεισμό έτους που ίσως να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για το ελληνικό κράτος, το αντιλαμβανόμαστε το νούμερο, 1 τρισεκατομμύριο, δηλαδή για να αντιληφθούμε το μέγεθος, η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει περίπου 13 εκατομμύρια χρέος. 13 εκατομμύρια χρέος και η χώρα ανακυκλώνει χρέος ενός τρεις. Μες στο έτος. Σε αιτήσια βάση. Δηλαδή, συγγνώμη παιδιά, δηλαδή βρείτε μου μια άλλη χώρα. Όλοι εσείς οι εξυπνάκηδες που μου λέγατε κατά καιρούς ότι αυτά που λες, πού έχουν συμβεί ή πού θα συμβούν, μπορείτε να μου πείτε πού διάολο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στον πλανήτη Γη? Δεν ξέρω βεβαίως, εσείς μπορείτε να κατοικείτε σε κάποιον άλλο πλανήτη. Εγώ στην τελευταία 57 ετία κατοικώ σε αυτόν τον πλανήτη, πριν και μετά δεν ξέρω πού, αλλά τέλος πάντων σε αυτόν τον πλανήτη δεν καταλαβαίνω. Αυτά είναι πρωτοφανή. Καταρχάς, θα πιάσουμε και ένα μακροοικονομικό μέγεθος δικό τους. Αυτό που χρησιμοποιούν συνήθως τα κανάλια. Το ΑΕΠ. Ναι. Αυξήθηκε καθόλου τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάω για διανομή. Αυξήθηκε. Αυξήθηκε. Πού αυξήθηκε? Πρόσεξε να δεις τη βρωμιά που παίζουν με το ΑΕΠ. Σου λένε. Ναι, το ΑΕΠ και ως προς το χρέος το ΑΕΠ. Ναι, έτσι. Αλλά ακόμη και με η μεγέθυνση του ΑΕΠ δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, εγώ λέω να πιάσουμε αυτό το μακροοικονομικό μέγεθος. Ακόμη και με αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι τίποτε οικονομική είναι. Μεγέθυνση της οικονομίας. Ναι. Λοιπόν, μεγέθυνση της οικονομίας και το λένε έτσι οικονομολόγοι. Δηλαδή, μάλλον κάποτε το λέγανε έτσι οικονομολόγοι. Πριν η οικονομολογία μετατραπεί σε θεολογία, θεολογία της αγοράς. Λοιπόν, γιατί ξέρανε ότι το μέγεθος αυτό μπορεί να μεγαλώσει, ας πούμε για παράδειγμα, από το οργανωμένο έγκλημα. Mm-hmm. Όσο μεγαλύτερο οργανωμένο έγκλημα έχεις, τόσο καλύτερα πάει μια χώρα. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει παράλληλα ότι πάμε σε ανάπτυξη οικονομίας. Προς Θεού. Έτσι λοιπόν, έχουμε χώρες οι οποίες κυριαρχεί το οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή, είναι παράδειγμα, όταν ας πούμε ο Μπατίστα, επί Μπατίστα η Κούβα, πηγαίναμε σφαίρα. Αν δείτε δηλαδή τη δεκαετία του 40-50, με 20% το χρόνο ανέβαινε. Αλλά επαναστάτησε αυτός ο κουβανικός λαός. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είχαμε και αυτές τις μέρες την επέτειο. Λόγω Βίτσιου. Είχανε, είναι γενικά βιτσιόζοι λαοί. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται, είχαμε, αν δείτε τα νούμερα, εντυπωσιακά μεγέθη. Λοιπόν, επειδή τώρα Μπατίστα
Παρεμπιπτόντως τότε στην Κούβα αυτό που άνθιζε ήταν τα καζίνο, έτσι. Τα... Και όχι μόνο, η πορνεία. Ο τζόγος, τα καζίνο. Δεν, μάλιστα λέει ένας, τέλος πάντων, ο Χέμινγκουεϊ το έγραφε, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Το έχουν γράψει και το έχουν αναλύσει πάρα πολύ. Ιδιαίτερα Αμερικανοί συγγραφείς. Έλεγε ότι δεν μπορείς να είσαι 17 με 20 χρονών στην Κούβα και να μην έχεις περάσει από τροτουάρ, δηλαδή από πεζοδρόμιο. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Επιπατήστε αυτά. Ναι. Από πεζοδρόμιο. Και μην μπορεί. Λοιπόν, έχει μείνει εκεί πέρα, έζησε στην Αβάνα. Έζησε πάρα, πάρα πολλά χρόνια και είδε την άνοδο αυτού του αμερικανό έπνευστου συστήματος, το οποίο βεβαίως σήμερα κυριαρχεί στον κόσμο. Αυτό που κάνανε στην Αβάνα και στο Πουέρτο Ρίκο οι Αμερικανοί σήμερα αποτελεί τη βασική πολιτική ανάπτυξης, να το πούμε έτσι, σε όλες τις χώρες που ελέγχονται από το ξένο κεφάλαιο ή με τον τρόπο του τουλάχιστον. Και μάλιστα τότε χρησιμοποιήθηκε για ένας όρος ο οποίος είναι χαρακτηριστικός, λεγόταν χρηματιστική απικία. Ο ηλίθιος που λέγεται Κοτζιάς και μας το παίζει και μεγάλος θεωρητικός, έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται Απικία Χρέους. Δεν του τέριαζε το χρηματιστική απικία. Και το βάζε έτσι. Λοιπόν, βεβαίως ο όρος χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τις μπανανίες εκείνες, δηλαδή τις δημοκρατίες της μπανάνας ή του καφέ, όπως λεγόταν στις αρχές της δεκαετίας του 10 και του 20, του 1910 και του 20, οι οποίες στηρίζονταν σε δάνεια από αμερικανικές τράπεζες. Αυτές ήταν λεγόμενες χρηματιστικές ή financial colonies, οι χρηματιστικές αποικίες. Λοιπόν, δεν ήταν ένας όρος ο οποίος ήταν καθιερωμένος γενικότερα, για να ξεκαθαρίσουμε και τους όρους, να τους λέμε και επιστημονικά. Βεβαίως μπορείς να το πεις με ποιο τρόπο θέλεις το ζήτημα, αλλά για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Σήμερα βεβαίως αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι για πρώτη φορά εκποίηση μιας ολόκληρης χώρας υπό συνθήκες κατοχής. Αυτό συμβαίνει και είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει. Είναι πρωτοφανές. Και είναι πρωτοφανές ένας λαός ολόκληρος να πεθαίνει προκειμένου να εκποιηθεί η χώρα του. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί παρά μόνο με στρατιωτικά μέσα. Στρατιωτικές κατοχές δηλαδή. Σε στρατιωτικές κατοχές και όχι πάντα σε όλες τις στρατιωτικές κατοχές. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ζούμε σήμερα. Γι' αυτό κιόλας να καταλάβουμε, μάλιστα έχει ενδιαφέρον να πούμε πριν πάμε στο αυτονόητο, δηλαδή σε αυτές τις δηλώσεις του κύριου Τσίπρα, όπου ξαναλέμε ότι δεν μας λένε τίποτα άλλο παρά αυτό που προετοιμαζόταν εδώ και χρόνια, θα μας το χρεώσουν και σε εμάς. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θα το πληρώσουν ταξιούχοι, εργαζόμενοι, επαγγελματίες, μικρομεσαίοι το λογαριασμό, μας δείχνουν κιόλας, μας λένε πού οφείλεται το δημοσιονομικό κενό, και αντί να βγει κάποιος και να πει ρε παιδιά, το δημοσιονομικό κενό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει τσακίσει το εισόδημα του νοικοκυριού. Εκεί οφείλεται το δημοσιονομικό κενό. Και είναι αδύνατον να υπάρξει κάλυψη δημοσιονομικού κενού όσο εσείς συνεχίζετε να τσακίσετε το εισόδημα του νοικοκυριού και το ίδιο το νοικοκυριό. Λοιπόν, αντί να το πει αυτό κάποιος, τι λένε, η παροχολογία. Λένε κάτι περισσότερο. Λένε ότι οι παροχές, η ενίσχυση της κατανάλωσης είναι αντιπαραγωγική. Αυτό το δόγμα κατεβάζει. Mm-hmm. Ένα παλιό νεοκλασικό δόγμα της νεοκλασικής θεωρίας που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Όχι, δεν έχει ποτέ. Έχει διαψευστεί μάλλον συνέχεια. Έτσι, ο Άλφαρντ Μάρσαλ, ένας από τους κορυφαίους οικονομολόγους, ο Δημήτρης ο Σιάχος το ξέρει, γιατί του μπρίζανε τα ούμπαλα με τον Άλφαρντ Μάρσαλ στη σχολή σε κάποια φάση. Και δεν είναι κακό, προς Θεού. Καλό είναι να μαθαίναμε. Γι' αυτόν δεν είναι καθόλου κακό. Όχι. Λοιπόν, έλεγε το εξής. Λέει, από τι αποτελείται η νεοκλασική θεωρία, διότι η κατάτμιση των σχολών στην πολιτική οικονομία οφείλεται στον Μάρξ. Ο Μάρξ έκανε πρώτος την κατάτμιση σε κλασική πολιτική οικονομία. Ωραία. Έτσι, και αγοραία. Αυτό ήταν. Μετά ήρθανε και είπαν ότι εντάξει, είναι η κλασική είναι Ρικάρντο, Άνταμ Σμιθ κτλ. Και όλοι αυτοί θεμελίωσαν τις θεωρίες τους στην εργασιακή θεωρία περί αξίας. Δηλαδή ότι η πηγή του πλούτου, ένας είναι ο συντελεστής παραγωγής, αυτή είναι η εργασία. Η φυσική εργασία. Έτσι, ναι, η ζωντανή εργασία. Ζωντανή εργασία. Και αυτή παράγει αξία. Λοιπόν, οπότε τι έγιναν. Είναι ο νεοκλασικισμός στηρίχθηκε στην άρνηση αυτής της θεωρίας. Γι' αυτό και τον είπανε νεοκλασικό. Και πήρε μόνο
τη σχηματική αντιμετώπιση περί τα διαγράμματα διαφορή κατανάλωση. Τα αφαίρεσε όλα. Τα αφαίρεσε όλα. Αφαίρεσε τα το γεγονό ότι ξεκινάει από την κατανάλωση και ξεκινάει από την παραγωγή. Ακριβώ. Τη διανομή τη. Αναζητούν ακόμα την αξία, γιατί όπω καταλαβαίνετε δεν του ενδιαφέρει. Η αξία για αυτού είναι υποκειμενικό στοιχείο, στοιχείο που διαμορφώνεται από το σημείο ισορροπία ή τη τάση ισορροπία στι καμπύλε προσφορά και ζήτηση. Τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι. Το ανέπτυξε ο Μάρσαλ. Που είπε ότι δεν υπάρχει ισορροπία, υπάρχει γενική ισορροπία μόνο σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Λοιπόν, το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο Άλφαντ Μάρσαλ ανέπτυξε τις θεωρίες του στην εποχή του πρώτου μεγάλου κραχ. Τη παγκόσμια καπιταλιστική. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο. Όχι, 1873-1896. Από το κράχ, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και μάλιστα ήταν ο πρωταγωνιστής της πρώτης μεγάλης συζήτησης για το ζήτημα αυτό που έγινε στην Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου, του Βρετανικού Κοινοβουλίου, που βεβαίως τους ήρθε κατραπακιά μεγάλη, γιατί θεωρούσαν ότι πέρα από τους γνωστούς οικονομικούς κύκλους δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια κρίση τέτοιου μεγέθους και τέτοιου βάθους, οπότε έφτιαξαν μια ειδική επιτροπή η οποία ασχολήθηκε με το θέμα. Ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της επιτροπής ήταν ο Σερ Άλφρεντ Μάρσαλ, όπου ανάμεσα σε αυτά, ασκώντας κριτική στους νεοκλασικούς, έλεγε «Η θεωρία των νεοκλασικών είναι πεδαριώδης, διότι ξεκινάει από κάποιες αξιωματικές παραδοχές, οι οποίες δεν έχουν καμία εφαρμογή στην πραγματικότητα και κατασκευάζουν θεωρία». Αξιωματικές παραδοχές, να πούμε απλά ότι είναι υποθέσεις. Υποθέσεις εργασίας. Ναι, καλά, λοιπόν, αυτό. Υποθέσεις εργασίας. Για παράδειγμα, αν κόβαμε τα φτερά από τη μύγα, πόσο ψηλά θα πέταγε η μύγα. Έτσι, φτιάχνεις και ένα. Σήμερα, μάλιστα, για να δείξουν ότι αυτή την ηλικιότητα. Δεν είναι αυτό, είναι έστω ότι η μύγα χωρίς φτερά. Πηδάει τόσο. Ναι. Και ξεκινάμε από εκεί. Ναι, ναι. Είναι ακόμη λοιπόν, τώρα. Είναι εντυπωσιακό, ας πούμε. Τέλος πάντων, συζητάω με ένα φίλο, με ένα γιο ενός φίλου, ο οποίος κάνει τα μεταπτυχιακά του στο εξωτερικό. Και η πτυχιακή του εργασία είναι να φτιάξει ένα υπόδειγμα για να μετρήσει την επίδραση στην επιχειρηματικότητα και τις απόδοσεις των επιχειρήσεων των πολιτικών σχέσεων που μπορεί να έχει με την πολιτική που μπορεί να έχει μια επιχείρηση. Έτσι. Αν έχει το διοικητικό του συμβούλιο ή κάποιο πολιτικό στέλεχος ή τη σχέση με το κόμμα κτλ. Βέβαια, στην παγκόσμια βιβλιογραφία, ξεκινώντας από τον 18ο αιώνα, το ζήτημα αυτό το απασχολεί πάρα πολύ φιλοσόφους, οικονομολόγους, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Κανένας δεν σκέφτηκε όμως να φτιάξει υπόδειγμα για να το αποδείξει. Ήταν προφανές ότι πρέπει να φτιάξει σε άλλο επίπεδο. Μάλιστα, φτάσαμε στο σημείο και πολύ εύστοχα. Ο James Galbraith, μιλώντας στην Επιτροπή της Γερουσίας του Κογκρέσου, μάλλον. Ο γιος. John Kenneth είναι ο πατέρας. Α, ωραία. Ο James Galbraith, ο οποίος κλήθηκε να πει τη γνώμη του στην Επιτροπή. Ακούρε παιδί μου, τι κάνουν οι τρελοί Αμερικανοί. Βεβαίως, γιατί εδώ θα καλούσαμε τον πρώτο τυχόντα, τον κύριο Κότση, ας πούμε, τον κύριο Χαλικιά, τον που είχατε ξέρετο καθηγητή, δεν ξέρει τίποτα. Χαλιτάκη, λοιπόν, Χαλιτάκη. Ναι, μπράβο, ναι. Τον κύριο Χαλιτάκη, ο οποίος με υπόδειγμα απέδειξε ότι ο σοσιαλισμός δεν μπορεί να αποδώσει. Όχι, όχι. Προσπαθούσε να φτιάξει το υπόδειγμα. Όχι, αυτό ήταν το δεκτρικό του. Ο καπιταλισμός είναι καλύτερο σύστημα από τον σοσιαλισμό. Δεν κατάλαβες καλά. Είναι ακόμη χειρότερα. Έφτιαξε ένα υπόδειγμα όπου η σοσιαλιστική οικονομία αδυνατούσε να αποδώσει. Και αυτό ήταν η πτυχιακή του, το μάστερ του ή το διδακτορικό του. Όχι, όχι, αυτό ήταν. Είχε καταπιαστεί εκείνο το διάστημα. Λοιπόν, όχι, ήταν, μου έλεγε ότι πήρε με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και εγώ δεν ξέρω αυτό. Εκείνη την ώρα, ευτυχώς, τα παράθυρα ήταν πολύ ψηλά, γιατί είτε εγώ είτε αυτός θα έπρεπε να φύγουμε από το παράθυρο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μπορείς να κρίνεις ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που καταλαβαίνεις πόσες παραμέτρους έχει. Για να δεις με υπόδειγμα. Τώρα ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος φοιτητής που κάνει το μεταπτυχιακό του άνθρωπος, καλά να πάει. Λοιπόν, αλλά φαντάσου τώρα, του βάζουν να κάνει ένα οικονομετρικό υπόδειγμα για να μετρήσει αυτό που τις περισσότερες από αυτές τις σχέσεις ήταν ή αδιαφανείς, σκιώδεις,
ή παρασκηνίου. Πώς να το μετρήσεις. Μπορούμε και να και λέγαμε... κάνουμε και ένα υπόδειγμα για να δούμε αν αποδίδει η δημοκρατία πάντως. Ναι, έχω... σου δείξω εγώ. Θα σου δείξω βιβλίο. Έχω βιβλίο. Θα σου πω... και γιατί μπορεί να μην βγαίνει τελικά. Ο James Galbraith λέει, δεν μπορεί σήμερα να διδάσκεται κάποιος οικονομικά, οικονομική θεωρία, χωρίς να εντρυφεί στην εγκληματολογία. Και έχει απόλυτα δίκιο με την έννοια ότι πλέον οι συγκεντρώσεις κεφαλαίου είναι τόσο μεγάλες και τόσο διαπλεκόμενες με την πολιτική εξουσία, όπου το white collar crime, δηλαδή πώς να το πούμε ρε παιδί μου, το έγκλημα λευκών κολάρων, ναι, όπως έχει ονομαστεί, από τους Αμερικάνους το ονομάστηκε αυτό, από τον Edwin Sutherland, ο οποίος ήταν εγκληματολόγος της εποχής του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και είπε ότι εδώ περάσαμε σε νέας ποιότητας έγκλημα, το οποίο δεν είναι το έγκλημα που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, είναι το έγκλημα που προέρχεται από το σφετερισμό της δεσπόζουσας θέσης αυτού που την κατέχει, είτε οικονομικά είτε πολιτικά. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτού του είδους το έγκλημα δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Ποτέ. Λοιπόν, και λέει ο Γκάλμπρεϊθ, λέει, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε σήμερα το πώς λειτουργεί η αγορά, το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις και όλα αυτά και φυσικά οι τράπεζες, εάν δεν εμβαθύνουμε στην εγκληματολογία. Και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα, και βάζεις έναν νέο ερευνητή, έτσι, να φτιάξει υπόδειγμα το αποτυπώσει. Είναι δυνατόν? Που θα έπρεπε να δει όλα τα επίπεδα και τις διαπλοκές όλων αυτών των σχέσεων, που βεβαίως κανένας υπολογιστή στον κόσμο δεν μπορεί να βρει τις παραμέτρους, ακόμη και αν υπήρχαν αυτές, για να μπορέσει να κάνει ένα υπόδειγμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι η σύγχρονη θεολογία, η οποία προσπαθεί να παρουσιάσει, να αντίσει τη θεολογία με μαθηματικά υποδείγματα, ώστε να σου δείξει ότι δήθεν υπάρχει επιστημονική επάρκεια. Μπούρδες. Καλά, σαν χλαμάρες, αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον που είπες όσον αφορά το θέμα της εγκληματολογίας και της, που δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Αν πιάσουμε τα πολιτικά τζάκια, δεσπόζουσα θέση δεν έχουν στην ελληνική κοινωνία εδώ και πόσα χρόνια. Μα για να το αντιμετωπίσεις, ας πούμε οι Ηνωμένες Πολιτείες που το αντιμετώπισαν ως ένα βαθμό, έτσι, γιατί το κράτος έπρεπε να αμυνθεί έναντι αυτής της κατάστασης, για αυτόν τον λόγο προέκυρε, για να μπορέσει να παίξει το ρόλο του συλλογικού κεφαλαιοκράτη. Αλλιώς πώς θα τον παίξεις? Αυτόν τον ρόλο σε αλώσανε. Λοιπόν, οργάνωσε ειδικά τμήματα δικαστών, ώστε να μπορούν και να καταλαβαίνουν τι σημαίνει οικονομικό έγκλημα. Οργάνωσε ειδικές υπηρεσίες που δεν έχει να κάνει με το ΣΔΟΕ και ιστορίες, εξαιρετικά εξειδικευμένων ερευνητών στα τραπεζικά, στις συναλλαγές κεφαλαίου κτλ., για να μπορούν να παρακολουθούν αυτά τα πράγματα και να καταλαβαίνουν. Ποιος εδώ πέρα τα καταλαβαίνει? Εντάξει, εδώ είπαμε είναι έξω από τη συζήτηση. Και τα καταλαβαίνουν, αλλά. Μα είναι έξω από τη συζήτηση, ρε παιδιά, το οικονομικό έγκλημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι να πω. Μία λίστα Λαγκάρτ, ας πούμε, δεν την έψαξε ποτέ κανείς. Τα 90 εκατομμύρια. Την έψαξε για τους αθώων όλους τώρα. Ωραία. Τα 90 εκατομμύρια, καλύτερα ακόμα. Λοιπόν, τα 90 εκατομμύρια κοντομινά. Τι να λες, τι να πεις, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις, ας πούμε. Γι' αυτό κιόλας ότι στα πανεπιστήμια μας δεν υπάρχει ούτε ένα διδακτορικό για τα ζητήματα αυτά. Ούτε ένα. Έψαξε τις βάσεις. Γιατί φτιάχνω ένα δοκίμιο σχετικά με τον καπιταλισμό και το οργανωμένο έγκλημα. Έτσι, με ενδιαφέρει αυτή η πλευρά, ας πούμε, ειδικά σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο το οργανωμένο έγκλημα πλέον έχει οσμωθεί με τις κορυφές των επιχειρήσεων αφενός και με την εξουσία, έτσι, και φτιάχνουν ένα τεράστιο υπερεθνικό κύκλωμα, το οποίο πραγματικά είναι άγκος εγκληματικό, δεν έχει όρια, έτσι. Δεν έχει ούτε καν ηθικές αναστολές με τον τρόπο που υπήρχαν πάντα ηθικές αναστολές στο επίσημο αστικό πολιτικό καταστημένο ή το οικονομικό καταστημένο. Λοιπόν, και γίνεται χαμός αυτή τη στιγμή. Και επειδή ψάχνω, έψαξα να δω ποια είναι η έρευνα που διεξάγεται στα πανεπιστήμια σήμερα. Στα δικά μας πανεπιστήμια. Ναι. Δεν υπάρχει ίχνος, εκτός από ορισμένες γενικούρες, ίχνος. Να πιάσει κάτω υποθέσεις, εγώ τι θα έκανα. Θα χρέωνα αφίες ευρετητές, για παράδειγμα, μεταπτυχιακούς φυσικά, κατά κύριο λόγο, να ξετινάξουν τα δικαστικά χρονικά σε ανάλογες περιπτώσεις και έρευνες. Και να μου πούνε τι έγινε με μεγάλες περιπτώσεις επιχειρηματιών και τα λοιπά που απασχόλησαν τα μέσα μας ενημέρωσης. Και από την ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχουν άλλα στατιστικά στοιχεία. Είναι εύκολα. Και να βγάλουμε αυτά τα πράγματα την τελευταία 20ετία ή 30ετία. Ο τόμος θα γράψεις. Αυτό σου λέω. Αυτό είναι διδακτορικό.
όμως. Αυτό μπορούμε να το δούμε μετά τις εκλογές. Δηλαδή από το Σεπτέμβριο. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί αναγκάζει να ψάξει όλη την. Καταρχά, μόνο τι εφημερίδε να κοιτάξει από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Δηλαδή τι εφημερίδε. Μετά να ψάξει να δει. Να ψάξει τι έγινε. Αυτά που πήγανε στο ακροατήριο ή που έγινε δικαστική έρευνα, τι έγινε, με ποια τα στοιχεία και να αρχίσει να συστηματοποιεί αυτό το. Θα εντυπωσιαστεί. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα πέσει από τα σύννεφα. Θα το δούμε αυτό. Ακόμη και την αίσθηση που έχουμε. Θα υπάρχει χρόνο εκείνη την περίοδο μέχρι το Δεκέμβριο. Οπότε θα το συζητήσουμε. Το φέρω στο προσκήνιο ξανά. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε όμως στο πραχτέο. Διότι εντάξει, λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε αυτό το πράγμα. Έτσι αλλιώς, γι' αυτό και σήμερα, όπως πάντα, ο Δημήτρης Φωτιάδης νομίζω το λέει στην ιστορία του για το πρώτο κατοχικό Υπουργείο, ότι η κατοχή χωρίς τα πιο εγκληματικά στοιχεία μιας χώρας να παίρνουν το πάνω χέρι για να μπορούν οι κατακτητές να κάνουν τη δουλειά τους, δεν υπάρχει. Και μιλούσε για το πρώτο κατοχικό Υπουργείο το 1853, ας πούμε, 55, που το επέβαλαν στην Ιάκη Οχάρη. Φωτιάδης, τι εστία, ας πούμε. Δημήτρης Φωτιάδης ήταν ο ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης, ένας από τους καλούς ιστορικούς της Ελληνικής Επανάστασης. Απλά για να λέμε και το στοιχείο ότι. Και πότε το γράψε. Πότε έγραψε το 60. Στην δεκαετία του 60 είχαμε καταπληκτικούς ιστορικούς. Είχαμε μια εξαίρετη ευκαιρία. Δεν είχαμε και μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τότε. Και το 60. Από τις καλύτερες. Κορυφαία. Μετά, μάλλον. Κορυφαία. Μετά, χάρη σε αυτήν. Μετά του 32. Αποκτήσαμε δωρεάν παιδεία στην Ελλάδα. Α, σε αυτό το κομμάτι. Ναι, όχι μόνο και στο Πανεπιστήμιο. Γιατί το Πανεπιστήμιο μέχρι τη δεκαετία του 60 που ήρθε η Ένωση Κέντρου και έγινε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είχε δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, το τελευταίο χωριό σχολείο. Ναι, ναι. Γι' αυτό και έχουμε. Και υποχρεωτική εκπαίδευση. Και με την υποχρεωτική. Και το δεύτερο, δωρεάν ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Που γιατί μέχρι τότε πλήρωνες. Ναι, ναι. Και γι' αυτό από τότε, από αυτή την εκπαίδευση, έχουν μείνει στα χωριά μας. Όποιος πάει στα κυτριγυρίζει, κάνει πατριογνωσία, να το πούμε έτσι. Εξαίρετα δείγματα αρχιτεκτονικής. Φοβερά σχολεία. Σχολεία. Ναι, ναι, σαν σχολεία. Ναι, ναι, στο σχολείο το δικό μου. Έτσι, εξαίρετα πράγματα. Εξαίρετα. Ήταν ακίνηση εποχής. Έχουν αντέξει σεισμούς. Έτσι. Σεισμούς, έτσι. Και φαντάσου ότι αυτά έγιναν από το 64 μέχρι το 65. Ναι, στο χωριό μετά το δικό μου. Πήγαμε στα Ιουλιανά και κατευθείαν διαχούντα. Στο χωριό το δικό μου βυθίστηκε όλο το χωριό το 81, το σχολείο έμεινε όρθιο. Τα σχολεία και το νηπιαγωγείο και το σχολείο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί έπρεπε να μείνουν τα παιδιά στο χωριό. Και να μην ταξιδεύουν, ας πούμε, χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. Όπως γίνεται σήμερα. Ναι, έτσι, που σήμερα είμαστε μπροστά, ας πούμε, έχουμε τα μέσα, έχουμε την τεχνική. Σήμερα κλείνουμε σχολεία. Αλλά δεν έχουμε σχολεία. Ναι. Κλείνουμε σχολεία σήμερα, ενώ τότε ανοίγανε σχολεία. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Ανοίγανε γιατί δεν υπήρχε και αυτή η αστιφιλία, δεν υπήρχε αυτή η μετανάστευση. Εμπνευστής. Πώς δεν υπήρχε. Τεράστια. Τότε γινόντουσαν εδώ μεγάλα. Υπήρχε, αλλά εκείνη την περίοδο στα χωριά υπήρχε πολλοί κόσμο. Έδιωχναν τα χωριά κόσμο. Σήμερα δεν έχουν να διώξουν. Σήμερα έχουν ερημώσει τελείως. Αλλά εκείνη την εποχή που γινόντουσαν και πολλά άλλα πράγματα, να πούμε ότι η προσπάθεια ήταν να ανοίξουν σχολεία, να μπορέσει να πάει κόσμος, να αγκαλιαστεί, να μείνει στην επαρχία, να εξυγχρονιστεί η επαρχία, να βγει από το μεσαίωνα που λειτουργούσε ακόμη με το φανό Θιέλης και το Σπαρματσέτο και να μπει εκεί τα αγροτικό μεσαίωνα. Αγροτικό μεσαίωνα. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν άθρα που λέει η ελληνική επαρχία είναι ακόμη εχμάλωτη του ισιώδιου αρότρου της εποχής εκείνη. Ναι, δηλαδή, ναι. Φαντάσου. Και εκεί ενώ ήταν τα μεγάλα. Πρώτο, δύο μηχανισμοί ήταν. Από τη μια ήταν η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που εμπνευστής της και σχεδιαστής της ήταν ο Παπανούτσος. Και η άλλη ήταν ο εξηλεκτρισμός της χώρας, δηλαδή η ΔΕΗ. Ναι, που έγινε το χωρίς 5. Κρατική ΔΕΗ δεν υπήρχε περίπτωση, ακόμη το Σπαρματσέτο θα ήταν. Αν υπήρχε και αν. Μπορείς να δεις τι υπήρχε πριν τη ΔΕΗ, πριν το 42. Ναι, όχι, δεν είναι πριν το 42. Το 50. Ναι, τότε έγινε η ΔΕΗ, αλλά λέω πριν τον πόλεμο που υπήρχαν ιδιωτικές εταιρείες και πώς είχαν ρεύμα. Ακόμη και μετά τον πόλεμο, θυμάμαι την ηλεκτρική εταιρεία στην Καλαμάτα. Δεν τη θυμάμαι, ήταν στα. Άκουγα τους παππούδες μου, ας πούμε, κτλ. Που μιλάγανε για την ηλεκτρική εταιρεία. Εγώ γεννήθηκα το 62. Λοιπόν, την είχαν πολύ πρόσφατη, την οποία την αγόρασε η ΔΕΗ. Και εντάχθηκε στο δίκτυο της ΔΕΗ. Λοιπόν, η μισή Καλαμάτα δεν είχε ρεύμα και μιλάμε για την Καλαμάτα. Δεν μιλάμε τώρα για τα χωριά γύρω. Ναι, ναι. Έτσι, την γιατί ήταν πολύ ακριβή η υπόθεση. Δεν μην ανησυχείτε. Είμαστε σε καλό δρόμο να τα ξαναγυρίζουμε πίσω.
Είμαστε εξαιρετικό δρόμο. Παδίζουμε όλα τα χώρα. Δεν είναι θέμα. Ξανά μπρος πίσω. Στην ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη πίσω. Γιατί όπως λέμε, βεβαίως η κατανάλωση είναι αντιπαραγωγικών στοιχείων. Βεβαίως. Στέκει εμπόδιο στην οικονομία, όπως λέγαμε. Το γεγονός ότι σήμερα οι Αμερικανοί δεν έχουν καταρρεύσει οφείλεται σε δύο στοιχεία. Στο γεγονός ότι κατά 80% το ΑΕΠ τους είναι κατανάλωση. Έχει το υψηλότερο δίκτυο κατανάλωσης η Αμερικάνικη οικονομία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σωστότερα. Και το δεύτερο, γιατί παραμένουν να έχουν εθνικό νόμισμα, έστω και αν το νόμισμά τους δεν είναι κρατικό. Δηλαδή δεν είναι εθνικό κρατικό νόμισμα. Και με πολεμικά ή οικονομικά μέσα επιβάλλουν το εθνικό τους νόμισμα στις υπόλοιπες χώρες. Παγκόσμια. Βέβαια, αυτό. Να δούμε ότι ταυτόχρονα η οικονομία τους είναι μια στιγμή από το μέλλον για όλες τις υπόλοιπες οικονομίες ανθρωπότητας, από τη σκοπιά και η κοινωνία τους μάλλον. Από τη σκοπιά του βαθύτατου διχασμού της κοινωνίας, δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι που είναι κυριολεκτικά εκτός κοινωνίας. Ναι, πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ, πολύ μεγάλο. Αυτό το βλέπετε και μεγαλώνει συνεχώς. Είναι αυτό που οι ίδιοι καταγράφουν ως γκέτο ή ως αντικοινωνικά στοιχεία. Άστεγη. Ως γκέτο και αντικοινωνικά στοιχεία. Επιμένω σε αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ζήτημα είναι άστεγη. Ναι, ναι, ναι. Αναφέρεσαι σε πιο συγκεκριμένο. Αναφέρομαι στο πώς τμήματα, στο πώς η Αμερικάνικη κοινωνία αντιμετωπίζει ένα συνεχή καθημερινό εμφύλιο. Mm-hmm. Όχι πολιτικό εμφύλιο, αλλά οικονομικό ανάμεσα σε αυτούς που ζουν εκτός οικονομίας και σε αυτούς που ζουν εντός οικονομίας. Ο οποίος, εδώ είναι μια άλλη πλευρά του πώς το έγκλημα στις κορυφές αναπαράγει το έγκλημα των συμμοριών στη βάση. Δηλαδή έχουμε μια κατάσταση η οποία τέτοιας έκτασης δεν είχε ξαναεμφανιστεί πουθενά στην ανθρωπότητα. Καλά, ναι, και εμείς δεν μιλάμε ότι είναι παράδεισο στην Αμερική, απλά αναφέρουμε τα θετικά στοιχεία. Όχι, όχι, καλά κάνουμε και τα αναφέρουμε, ούτε κανείς πάει να επισημάνει τα. Δηλαδή, είναι μια κοινωνία η οποία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με βάση τις αντιλήψεις που έχει και από αυτή την άποψη κάνει και μελέτες, βάζει και τους οικονομολόγους, ρωτάει και τον Γκαλμπρέθ, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, που εμείς δεν τα κάνουμε. Καθόλου τίποτα αντίστοιχα. Ναι, ναι, έτσι. Απ' την άλλη όμως λέμε ότι αυτή η ίδια η κοινωνία και η οικονομία στο βαθμό που συνεχίζει με αυτές τις λογικές παράγει ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί δεν είναι καινούριο. Mm-hmm. Αλλά αν κάποιος δει ταινία του 50, αμερικάνικη, και δει την κοινωνία πίσω από τις ταινίες του 50 και ξαναδεί τις ταινίες του 70 και την κοινωνία πίσω από τις ταινίες του 70 και δει τις σημερινές ταινίες και την κοινωνία πίσω από αυτές, όπως φαίνεται, δηλαδή το φόντο, γιατί το φόντο μιας ταινίας την καθιστά ρεαλιστική. Mm-hmm. Όχι το δρόμενο, αλλά το φόντο πίσω, την καθιστά ρεαλιστική. Πίσω, ναι. Έτσι, αυτό δίνει τον τόνο της ρεαλιστικότητας. Οι λεπτομέρειες του φόντου και εδώ πέρα και στο κοινωνικό φόντο, αυτό που παρουσιάζει, βλέπεις μια κοινωνία η οποία καταραίει συνεχώς. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Όπως στην Ελλάδα, αν κάτσουμε να το δούμε, βλέπεις κατά αντίστοιχο τρόπο μια κοινωνία η οποία καταραίει επίσης συνεχώς, με άλλους όρους βέβαια. Δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δεν έχουμε διχαστεί με τέτοιο τρόπο, εδώ έχουμε διχαστεί με πιο παραδοσιακούς όρους. Δεξιά-αριστερά. Είναι ο διχασμός του μαλάκα. Όχι, για όνομα του Θεού. Ναι, ντροπή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν τα λένε αυτά στο ράδι. Γιατί ρε παιδί μου, ο Θοκηδίδης γιατί τα γράφει. Δεν είχε ράδιο. Το λέει και το Ευαγγέλιο. Δεν είχε ράδιο. Δεν είναι βρισιά. Δεν είπα αυτό. Λέω δεν είχε ράδιο. Λοιπόν, αλλά είναι ένας διχασμός και βλέπεις. Εμείς μεγαλώσαμε, συγγνώμη, εγώ με τον Γιώργη, μεγαλώσαμε σε μια γενιά που αν την έλεγες μαλάκα, ας πούμε, δεν θυγόταν. Όχι, βέβαια. Αλλά αν την έλεγες ραγιά και δούλο, μπορούσαμε να παίξουμε ξύλο για το ζήτημα αυτό. Δεν το ανεχόταν κανένας. Σήμερα θίγεται για το μαλάκα, αλλά δεν θίγεται για το ραγιά και το δούλο. Όχι, δεν είναι. Δεν ξέρω πότε είμαστε καλύτερα. Από άποψη ηθικών αξιών, έτσι. Από άποψη ζητημάτων. Και γι' αυτό κιόλας, να περάσουμε σε αυτό το ζήτημα. Αντιμετωπίζουμε το να μην καταλαβαίνει, όχι ο κόσμος
έχει τους δικούς τους ρυθμούς, προσπαθεί να αντιληφθεί τα πράγματα κατά πώς του τίθεται κάθε φορά. Δεν καταλαβαίνει ένας ευρύτερος κόσμος, αυτός που πολιτικοποιημένα στρατεύεται σε διάφορες πλευρές, σχήματα, κόμματα, παρατάξεις, τα αυτονόητα. Την έννοια του Ραγιά, ας πούμε. Άκουγα σήμερα, συζητούσαμε κάποιον και μου λέει: εντάξει, μου λέει, εγώ δεν θα τώρα θα συμπορευτώ με την ιστορία, θα συμπορευτώ μαζί σας στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, και το ρωτάω, μπορείς να μου πεις που θα είναι τα σύνορα της Ελλάδας στις επόμενες εκλογές, να μην συχάσει και εμένα, ας πούμε, ότι όντως θα έχουμε εκλογές και θα είμαστε εκλογές για αυτή τη χώρα, για κάποια άλλη. Δεν μπορεί να είναι εκλογές για μια άλλη χώρα. Δεν ξέρω, ας πούμε. Και με κοίταγε. Και την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο κύριος Αποστολάκης για να διευθετήσει τα τελευταία περί άλωσης του ελληνικού στρατού από τους Αμερικανούς, αυτή τη στιγμή, όποιος δεν το έχει δει, είναι εντυπωσιακό. Γίνονται οι μονάδες του ελληνικού στρατού, γίνονται καθαρά αμερικανικές μονάδες, υπό αμερικανική διοίκηση. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, όχι όλες, οι συγκεκριμένες που ενδιαφέρονται οι Αμερικάνοι να διατηρήσουν. Τα υπόλοιπα είναι άστα να παίζουμε εμείς. Ξυλίκι κτλ. Ή όπως ήταν επί Χούντας, ας πούμε, με τις πλαστικές παντόφλες που δίνανε στους επίστρατους, σε αυτούς που είχαν κάνει επιστράτευση. Λοιπόν, για όσους τα ζήσαμε, εξαιρετικές περιπτώσεις. Λοιπόν, και λες τώρα, συγγνώμη, δεν έχει αίσθηση. Και γίνεται η δήλωση από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ που λέει: κάνουμε τα δύνατα δυνατά να αποτρέψουμε πόλεμο στο Αιγαίο. Αυτά. Αλλά εμείς περί άλλων τυρβάζουμε. Έτσι, προσέξτε. Μιλάνε ξεκάθαρα για θερμό επεισόδιο. Πρόσεξα. Από όλες τις μεριές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θερμό επεισόδιο έχει ημερομηνία λέξη. Θερμό επεισόδιο, συγχώρεσέ με. Γιατί θερμό επεισόδιο είναι αυτό που έγινε στα Ήμια. Ναι, όχι, απλά έτσι, το αναφέρω. Είναι επεισόδιο. Αλλά ξέρεις αν το επεισόδιο θα μείνει επεισόδιο. Όχι. Πώς μπορείς να το ελέγξεις. Αυτό το πράγμα, το να μιλάς για επεισόδιο τη στιγμή που έχεις, που ο άλλος μιλάει για κίνδυνο πολέμου και που έχεις κάθε λόγο να το αντιμετωπίσεις ως τέτοιο, ως κίνδυνο, ως ενδεχόμενο, αν μη τι άλλο. Εσύ θα μιλήσεις, όχι εσύ. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Εσύ, ναι, προχώρησε. Αλλά η λογική μας θα είναι το επεισόδιο. Όχι, η διαχείριση επεισοδίων. Μιλάνε για πόλεμο. Όχι, εγώ μιλάω απλά ότι. Όντως, α πούμε, δεν ξέρω. Δηλαδή, ότι είναι έντονο το τελευταίο διάστημα, αναφέρεται συνέχεια η λέξη θερμό επεισόδιο από του Αμερικανού. Όχι, όχι. Πόλεμο. Επιτρέψτε, ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ξεκίνησε από εδώ ένα. Έχει μεγάλη σημασία. Πρώτον, γιατί οι Αμερικανοί ξέρουν τι λένε. Δεν είναι Αποστολάκης, ανοίγει το στόμα του και κρύβεσαι. Έτσι, τελείω αμόρφωτο είδο. Το οποίο βεβαίως πήρε τις προαγωγές με τους γνωστούς τρόπους που παίρνουν προαγωγές όλα αυτά τα μόρφωτα σκύβαλα μέσα στις ένοπλες δυνάμεις και γίνονται και αυτά που γίνονται γιατί είναι καλύτεροι ηγεσμένοι. Έτσι, όλοι ζήσαμε, γιατί όλοι περάσαμε το στράτευμα, έτσι, σαν έφεδροι, όλοι έχουμε ζήσει αυτές τις καταστάσεις, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό. Οι άλλοι ξέρουν τι λένε. Δεν μιλάνε για θερμό επεισόδιο, μιλάνε για πόλεμο. Και αυτό το πράγμα εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ να μου πει κάποιος, άμα μας γράψει μια την ευκαιρία, ας πούμε, στο μικρόφωνο papaki@gmail.com, στο μικρόφωνο μία λέξη papaki@gmail.com ή στο τηλέφωνο, δεν το έχω και πρόχειρο πάνω, θυμάμαι εδώ πέρα, 210-34-28-676 210-34-28-676, αν θέλει να παρέμβει στη συζήτηση που κάνουμε. Ποτέ δεν θυμάμαι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να υπάρχουν δηλώσεις τέτοιες των ΗΠΑ για πόλεμο και να μην είναι αυτοεκπληρούμενη η προφητεία. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Οι Αμερικάνοι. Εγώ επιμένω πάντως να πω κάτι, γιατί επιμένω, δηλαδή, επειδή μιλάνε πολύ για το επεισόδιο και λειτουργεί καθησυχαστικά τροποντινά. Ότι θα σταματήσει, λοιπόν, ότι είναι κάτι. Τουλάχιστον σε ένα τμήμα των Ραγιάδων λειτουργεί καθησυχαστικά. Να θυμίσω το εξής, ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν ήταν καθόλου περιφερειακός, δεν ήταν έτσι, δεν ήταν αλλιώς, το γιορτάζουμε και φέτος, είναι επέτειος, έτσι. Λοιπόν. Δεν γιορτάζουν τον πόλεμο, γιορτάζουν την αποβίβαση των Αμερικανών και των συμμάχων. Τον πρώτο, τον πρώτο. Τώρα πρόσφατα είχαμε τις γιορτές και τα τέτοια σε ολόκληρη την Ευρώπη, εμείς όχι. Λοιπόν, εμείς δεν το γιορτάζουμε γιατί είναι προσβολή για μας και τη μνήμη μας. Μπορεί να εξηγήσουμε κιόλας για ποιο λόγο. Αλλά, δεν γιορτάζεται στην Ελλάδα ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Πάντως,
Οι Βρετανοί, ας πούμε, το γιορτάζουν και τα λοιπά. Όλοι. Πέρσι... Ακόμη και οι Γερμανοί με τους Αυστριακούς το γιορτάζουν. Λοιπόν, αφού έτσι, επιβλήθηκε ουσιαστικά. Λοιπόν, ναι, παρόλα αυτά, επιμένω ότι ξεκίνησε από ένα απλό τρομοκρατικό επεισόδιο. Ναι, σωστά. Ναι, ναι, το οποίο εμένα αυτό με ενδιαφέρει, πως μία δολοφονία, και δεν ήταν ούτε πρώτη ούτε τελευταία, ενός εστεμένου, δημιούργησε... Έτσι, μία κατάσταση, την αφορμή, ναι, αλλά μία αφορμή όπου κανείς δεν ήθελε αυτό που έγινε και ο καθένας κάνοντας κινήσεις το έφερνε μπροστά. Σωστό. Μία λογική ντόμινο. Σωστό. Και μάλιστα όπως έχει πει και ο Δημήτρης, ο συγκεκριμένος ήταν ο τελευταίος που θα τρώγανε, γιατί ήταν ο ενάντια σε οποιαδήποτε. Ήταν ο πιο φαγώθηκε. Ο πιο φιλελληνιστή. Δεν έπρεπε να πεθάνει ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αυστρο-Ουγγαρίας, έτσι, ο συγκεκριμένος ο οποίος τελικά πέθανε το 16. Φερδινάνδος. Ο Φερδινάνδος, ναι. Λοιπόν, γιατί ήταν ο Φραγκίσκος. Ο Φραγκίσκος Ιωσήφ, γιατί ήταν ο τελευταίος και ο τελευταίος της γενιάς του που ήθελε πάρα πολύ τον πόλεμο ως επίδειξη δύναμης και μεγαλείου. Γι' αυτό φάγανε το γιο του, αλλά όχι τον ίδιο, τον θέλανε για να μπορεί να ξεκινήσει ο πόλεμος. Πάμε όμως στο φίλο, στη φίλη που περιμένει. Ναι, σας ακούμε. Ναι, χαίρετε. Γεια σου, Δημήτρη. Χια. Ακούτε. Ναι. Να ακούς περισσότερο από το τηλέφωνο και όχι από τον υπολογιστή. Ναι. Επειδή, συγγνώμη, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Φίλος είμαι του μετόπου. Και μεγάλο μετόπου, σαν το δικό μου. Επειδή μιλάτε για πόλεμο. Ναι. Όχι εμείς, οι Αμερικανοί. Διεξάγεται επίσης ένας πολύ βρώμικος πόλεμος που ίσως εσείς μπορείτε να μην τον βλέπετε, ούτε και εγώ τον βλέπω, απλώς τυχαίνει καμιά φορά να το συναντώ εδώ διαδικτυακά. Ναι. Χτες πάνε εμένα του περιβάλλοντος, 5 έκτου, αποφάσισε το κύριος ή η κυρία που άρχη του Συμβουλίου της Επικρατείας να απορρίψει τις αιτήσεις και τις αγωγές που είχαν κάνει οι πολίτες και κοινωνικά δίκτυα για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων, αγαπητέ μου Δημήτρη, στα Άγραφα. Σοβαρά. Μάλιστα. Ένα σημαντικό βρώμικο πόλεμο, σαν τον πόλεμο που αναφέρατε προηγουμένω, αλλά αυτό είναι ναι, 2019 και θα ακολουθήσουν και άλλα, βλέπω. Πάρα πολλά σημαίνοντα γεγονότα τα οποία θα διαλύσουν όλα τα βουνά τη χώρα. Ό,τι έχει απομείνει από γιατί αλήτες, δεν έχει νόημα να μιλάμε. Όλο μα. Όλο, όχι μόνο το αστικό τοπίο, αλλά και το τοπίο που προστατεύεται, γιατί είναι natura νομίζω. Ναι, είναι, όντως. Και προστατεύεται και από το Σύνταγμα. Και προστατεύεται και από το Σύνταγμα, δηλαδή δεν μπορείς να επέμβεις αυτό που λέγεται βουνό. Δεν μπορείς να επέμβεις, όπως δεν μπορείς να το διεκδικήσεις, για παράδειγμα, σαν ιδιοκτησία. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι, μπόρεσαν πολλοί... υπερασπιστές της δημόσιας περιουσίας να αποτρέψουν καταπατητές με χρυσόβουλα στο να διεκδικήσουν για να πάρουν ολόκληρα βουνά, όπως είναι ο Ήμιτος, η Πάρνηθα, υπήρχαν κατά περίπτωση. Και το Σύνταγμα είναι σαφές ως προς αυτό. Δεν μπορεί να πας και να λες ως την οριογραμμή του βουνού είναι δικά μου, γιατί το χρυσόβουλο τάδε μου το δίνει από το 1200. Έτσι. Αλλά αυτά δυστυχώς έχουν ξεπέσει σήμερα. Το Σύνταγμα, ο μόνος νόμος είναι ο νόμος των δανειστών. Ναι, αλλά μέχρι τότε τι θα κάνουμε, Δημήτρη, αυτοί θα τα καταστήσουν πάλι μάγκες από εκεί, κοπελούζικες ή αέψιλον και όμικρον έψιλον και όλοι αυτοί. Ο μόνος... Δηλαδή θα τα πάμε, δηλαδή αν τύχει ποτέ και βρεθούμε να πούμε πάνω, θα τα βρούμε μπροστά από μας και να πάντα ξυλώσουμε αυτά, ρε φιλαράκι μου. Φυσικά, φυσικά. Γιατί βλέπεις κανέναν άλλο τρόπο. Φυσικά τα ξυλώσουμε. Εγώ τον έχω δει τον τρόπο. Αλλά μέχρι τότε τι γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή σπαράζει η ψυχή μου, τι να σου πω. Δηλαδή, έχεις δίκιο σε αυτό. Είμαι ανίκανος να κάνω κάτι και απ' την άλλη βουρκώνει η ψυχή μου, ρε φίλε. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο στην οικονομική ανέχεια που μας έχουν φέρει. Και παρεμπιπτόντως, για να μην. Τέτοιο, είμαστε και γνωστοί. Είμαι από κάτω από. Είμαστε και συγγενείς. Είμαστε για να. Σου πω και λίγα λόγια, είμαι από τη μεριά της Ντενίζ. Α, μάλιστα, ναι. Ωραία. Είμαι από τη μεριά της Ντενίζ, από την ονά μου, η Νίκη Οικονομοπούλου ήταν η ονά μου. Ωραία. Ναι, ξέρω, ναι, κατάλαβα. Απλώς, το έψαγμα τώρα στο διαδίκτυο, είδα και στα Καρνανικά όρη. Στα Καρνανικά όρη τα έχουν κάνει, τα ισοπεδώσανε. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο στο Μαρμάρι,
μαρμάρι, κάριστο, ξεριστήρα. Αγόρι μου, το είδατε. Είδατε. Είναι από πάνω τα βουνά, δεν μπορείς να φανταστείς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Παναγία μου. Με τις σκουριές τι γίνεται, ρε Δημήτρη, έχεις κανένα νέο? Οι σκουριές νομίζω έχουν πεθάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι κανένας ασχολείται μαζί τους. Δυστυχώς έχουν στείλει εκεί που έχουν στείλει στη δικαιοσύνη αυτούς που είχαν αντιδράσει με αυτή την ιστορία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ξέμπαρκοι. Θέλω να πω δηλαδή κανένας δεν ασχολείται μαζί τους πλέον σήμερα και έτσι έχει τελειώσει και κάτω και από το αμήλικτο δίλημα της επιβίωσης. Ωραία, είναι βασικό ζήτημα. Μας, Δημήτρη, προχτές, έχουν ανακαλύψει μια η τελευταία αποικία υποκάμπων. Είναι στο, πώς το λένε εκείνο το, που χύνονται όλα τα, τώρα από τις σκουριές από πάνω από το λάκκο. Ένα παραθαλάσσιο, πώς το λένε, που ήταν παλιά και λιμάνι. Και ζώνη. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται τώρα. Έχουν έρθει οι ειδικοί ερευνητές, είναι η τελευταία αποικία υποκάμπων, δύο είδη υποκάμπων. Ναι, μην το πολύ λες, γιατί θα πάνε και θα σοπεδώσουν όλα. Δηλαδή, θα πάνε να ρίξουν τσιμέντο επάνω. Δηλαδή. Άστο το τελεία. Δηλαδή, μιλάμε για ανθρώπους. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, ρε φίλε. Δεν είναι ότι και καλά τώρα είναι ένα ζωάκι αυτό. Το οικοσύστημα είναι πολύ. Όχι, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ο καθενός μέλους του ενδιαιτήματος έχει σημαντική συνεισφορά στο ενδιαίτημά του. Δεν είναι τόσο, δηλαδή μπορούμε να το θεωρήσουμε τόσο απλό. Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου. Είναι σαν να μας λέμε, α, εντάξει μωρέ, σου λείπει το ένα μάτι, δεν τρέχει τίποτα, βλέπεις απ' τ' άλλο. Ναι, ας μέχρι να σου κάνουν και το άλλο. Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα που μιλούσαμε και τώρα που πάνω στη Θεσσαλονίκη με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα, μου λέγανε ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και στα μελίσια και στο ζήτημα της θαλάσσιας ζωής γενικότερα υπάρχει μια τρομακτική αλλαγή περιβαλλοντική για με την οποία δεν ασχολείται κανένας παρά μόνο άνθρωποι μόνο που ενδιαφέρονται. Και τώρα φαντάσου τι θα γίνει άμα κατασταθούν και αυτά εκεί πάνω που είναι το ενδιέτημα του ΓΥΠΑ, ναι, σωστό, διάφορων άλλων είδων χλωρίδας, πανίδας, δεν το ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα τι γίνεται εκεί, πόσα δηλαδή, πόσα εκεί θα μπουν σε διαδικασία ας πούμε δολοφονική, έτσι. Βεβαίως. Ξέρουμε αυτό, δηλαδή τις επιπτώσεις αυτό μακροχρόνια, τι γίνεται με αυτό. Τα κολομηχανήματα που στο διάλογο. Όχι, δεν το ξέρεις γιατί δεν έχουν γίνει και κατάλληλες μελέτες. Αδελφέ μας και στους συνομιλητές εκεί, στα παιδιά δίνω τους χαιρετισμούς, δεν έχουν καμία συνεισφορά ούτε πουθενά, ούτε στην παραγωγή ενέργειας. Παγκόσμια, νομίζω, συνεισφορά τους είναι στο 0,5%. Εδώ έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος έχει ασχοληθεί. Συγγνώμη, το χρόνο από αυτό το, πώς το λέγεται, ΕΤΜΕΑΡ, πώς το λένε αυτό, που είναι για τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι οι κλοπηλές αυτό που σου έχουν βάλει στο... Ναι, που αυτοί το αγοράζουν φτηνά και το πουλάνε ακριβά μετά. Το αγοράζει ακριβά η ΔΕΗ μάλλον και το πουλάει πιο φτηνότερα και έτσι μπαίνει μέσα και η ΔΕΗ από αυτό. Η ΔΕΗ μπαίνει μέσα από αυτό γιατί όλοι οι ανταγωνιστές της αγοράζουν το ρεύμα από αυτήν και το πουλάνε φυσικά ακριβότερα. Αυτό λέω. Η ΔΕΗ το πουλάει υποχρεωμένη από τον νόμο υπό του κόστους. Σε ό,τι αφορά δε της ΑΠΕ είναι και επιδοτούμενο. Βεβαίως. Και αν είναι βέβαια και η ηλιακή ενέργεια είναι ακόμα περισσότερο, ηλιακή είπα, ακόμα περισσότερο επιδοτούμενο. Στο μεταξύ, πίσω από την ιστορία αυτή με τα βουνά, παίζεται ένα ολόκληρο ζήτημα ιδιοκτησιών, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και έχουμε και αποδόμηση του κορμού που συγκρότησε, γύρω από το οποίο ανασυγκροτήθηκε η εθνική οικονομία, ήταν η ΔΕΗ, έτσι. Μάλιστα, σωστό. Ναι, ωραία, η συγκρότηση της ΔΕΗ προχώραγε μαζί, της ΔΕΗ ως κρατικού μονοπωλίου, προχώραγε μαζί με την εκβιομηχάνηση και ένα συγκρότηση χώρας. Η αποβιομηχάνηση της χώρας, η αποδόμηση και τα λοιπά περνάει μέσα από τη διάλυση της ΔΕΗ και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό γίνεται με τη βοήθεια των ΑΠΕ. Πρόσεξε, δεν ποινικοποιώ τις ΑΠΕ γενικώς, έτσι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, αλλά το πώς εργαλειοποιείται αυτό το πράγμα προκειμένου να τσακίσει ότι υπάρχει όρθιο. Πώς χρησιμοποιείται δηλαδή η ευαισθησία του κόσμου για το περιβάλλον επιλεκτικά και πολύ συγκεκριμένα από πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα προκειμένου να τσακιστεί ολόκληρη η χώρα, η εθνική της οικονομία, ο ελληνικός λαός κτλ. Και βεβαίως θα φτάσουμε το ρεύμα να θεωρείται πια, ήδη θεωρείται, πολύτιμο αγαθό. Εγώ φίλε... Έχεις απόλυτο δίκιο. Πανάκριβο αγαθό, μάλλον αγαθό πρώτης αλλάγης, αγαθό πολυτελείας, ας πούμε. Εγώ δυσκολεύομαι πάντως να το πληρώσω, αδερφέ μου, καλέ το ρεύμα, σου μιλάει ειλικρινά. Λογικό δεν είναι.
Εσύ και μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χωριά, νοικοκυριά ακόμη. Δεν θυμάμαι πόσα είναι, 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, και το λέω επίτηδες για να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Κρίσης και τα λοιπά, η κατοχή της χώρας και τα λοιπά. Περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια που γίνονται πράξη απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας και επιτέλους μπαίνει ο ανταγωνισμός στην ηλεκτρική ενέργεια και διάφορες τέτοιες ανοησίες και επιτέλους προχωράμε στη ΣΑΠΕ και στη μείωση των ρήπων κτλ. Κτλ. Δεν έχουν πρόσβαση, αντιμετωπίζουν μάλλον ενεργειακή ένδυα. Και ένα μέρος ενεργειακής ένδυας, σημαντικό μέρος ενεργειακής ένδυας, είναι η αδυναμία να έχεις πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι θα καταλήξουμε όλοι, αδερφέ, εκεί πέρα αυτό. Και θεωρώ, αδερφέ μου, συγγνώμη. Αυτό που έλεγα, ο διχασμός που έλεγα για τις Ηνωμένες Πολιτείες που άκουγες, έρχεται. Ναι. Έρχεται. Εντάξει, εμείς τώρα να σου πω κάτι. Ask the United States of America. Εδώ είμαστε Ελλάδα, εντάξει, πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Και με τα αποτελέσματα αυτά τώρα που είδα μέσα από τις εκλογές και από αυτά, πάλι έπεσα, ρε φίλε. Έπεσα πάλι, ρε φίλε. Δεν μπορεί, δεν γίνεται, λέω. Δεν θεωρώ πολύ επιτακτική την ανάγκη να γίνει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Δεν ξέρω. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά έχουμε μπροστά μας μια μάχη. Τη μάχη των βουλευτικών εκλογών. Και πρέπει να τη δώσουμε και αυτή τη μάχη με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Εκτός και αν έχουμε χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που κάτω από αυτές τις συνθήκες έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι. Αυτό το περιγράφει εξαιρετικά ο Λέων Τολστόι στον Πόλεμο και η Ειρήνη, που γράφει μέσα ότι όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει μια τόσο μεγάλη απειλή όπως εμείς αντιμετωπίζουμε σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, τι λέει, έχει δύο φωνούλες μέσα του. Η μία φωνούλα του λέει εκλογή και ευσέτην. Κατάλαβε από πού έρχεται αυτή η απειλή και πάρ' τα μέτρα σου. Ας πούμε, όταν έρχεται μια αρκούδα να σε φάει, κοπάνα την, τρέχα όσο μπορείς να γλιτώσεις, που λέει ο λόγος. Και υπάρχει και λέει μια άλλη φωνούλα, η οποία είναι πολύ πιο εύγλωτη, που σου λέει ότι μπροστά σε αυτή την απειλή που δεν μπορείς να την κατανοήσεις, καλύτερα παρετήσου. Μην τη σκέφτεσαι, αγνόησέ την. Πάντως να σου πω κάτι. Αυτό είναι η κατάθλιψη που λέμε. Και ακούν και φίλοι, το έχω μνήσει κακία. Να σου πω γιατί. Γιατί μου ξύπνησε στο κεφάλι, και κάπου σε μια διαθήκη, δεν ξέρω αν ήταν παλιά, πολύ παλιά, ο εκκλησιαστής λέγει, ο προσθέτων γνώση προσθέτει πόνο. Μου πρόσθεσες και πόνο όταν έμαθα. Αλλά δεν πειράζει. Χαλάλη σου, ρε φίλε, αξίζει τουλάχιστον. Έχω και εγώ να μάθω, γιατί έχω κάνει τραγικά λάθη που αν είχα τις γνώσεις αυτές που μελετάω τώρα σε στοιχειώδη και σε καθημερινή βάση, διάφορα πράγματα που βγαίνουν μέσα από τις συζητήσεις σας και από τις διαλέξεις και από αυτή που κάνεις με τον κόσμο, θα ήμουν, φίλε, σε αυτή την κατάσταση τώρα. Να σου πω κάτι. Δεν προτιμούσα να ήμουν στην πρώτερη που δεν ήξερα που μου πάνε τα τέσσερα. Αλλά ξέρεις, εγώ αντιμετωπίζω βασικά προβλήματα και εγώ. Δηλαδή, δάνειο στεγαστικό, τώρα άκου να δεις. Σε καταλαβαίνω. Τώρα, και κλείνω. Έχω πάρει με ελβετικό φράγκο και καταπτάω να πληρώνω, ρε Δημήτρη, μετά από 13 χρόνια. Πληρώνω 960 ευρώ το μήνα, το πιστεύεις αυτό, ρε φίλε? Ναι. Το καταλαβαίνω. Μετά από 13 χρόνια. Σε καταλαβαίνω τι λες. Αυτή ήταν μια από τις μεγάλες απάτες που έκανε το νομισμικό σύστημα. Εγώ δεν ξέρω, άμα πεθάνε θα μου το πάρουν το σπίτι. Πώς θα το πληρώνω, εγώ κάνει και ρύθμιση πάω. Εγώ πληρώνω 500 ευρώ το μήνα. Αλλά και τα 500 πώς θα τα 900 ευρώ παίρνω. Να σου πω κάτι. Πάρε ξανά τηλέφωνο τώρα που θα κλείσεις. Πάρε ξανά τηλέφωνο, ζήτα τη Χριστίνα στο τηλέφωνο και δώσεις τα δεδομένα να δεις πώς μπορούν να σε βοηθήσουν από το νομικό τμήμα. Θέλω να περάσω από τα γραφεία μια μέρα. Βεβαίως, ακόμη καλύτερα. Να περάσω απόγευμα. Ακόμη καλύτερα, βεβαίως. Πρέπει να έχετε εκπομπή, αν είναι. Βεβαίως, αν ήταν, μόνο. Εντάξει, ο Δημήτρη. Εντάξει. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα και σας συνεχίζω και ακούω, εντάξει. Συνεχίστε τη συζήτηση. Εμείς εδώ είμαστε, τι να κάνουμε. Stand by me, λέει μια τραγούδι παλιό. Εντάξει. Άντε, χαιρετώ. Λοιπόν, αντίο. Καλή δύναμη. Γεια, επίσης. Λοιπόν, αυτό, ναι. Ξέρεις, αυτό ξέρεις τι θυμίζει, έτσι, τη στιχομηθεία που είχαμε το Μάιο την Πρωτομαγιά του 12. Που τον μπαίνω πίσω από το περίπτερο που είχαμε, δείτε, και του λέω, μας έχεις κάνει, του λέω, μεγάλη ζημιά. Του Δημήτρη.
Καταρχάς λέω, μας έλεγε να διαβάσουμε. Κάτσαμε και το λέγε, ρε φοιτητή οικονομικού. Αυτό μου το χρεώνουν πολύ. Ναι, πρόσεξε. Καταρχάς λέω, μας έλεγε να διαβάσουμε. Ωραία, διαβάσαμε. Συνειδητοποίησαμε ποιο είναι το πρόβλημα. Και εδώ λέω, ήρθε η κατάθλιψη. Εδώ ήρθε. Το χειρότερο μου και που λέω φίλο. Και τι μου είπε, να πω τι μου είπε. Εκείνη τη στιγμή τι μου λέει. Όχι, μου λέει. Αυτό που βιώνεις τώρα πρέπει να το γυρίσεις ανάποδα. Δηλαδή να έχεις θυμό, οργή για αυτό που συμβαίνει. Κάτι τις μαλακίες λέω κι εγώ. Λοιπόν, και μετά δεν μπορώ να κάνω πίσω. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί όλοι έχουν την πολυτέλεια να την κοπανάνε και να πηγαίνουν στο σπιτάκι τους και να λένε εντάξει, εγώ κλείνω με πίσω τα παράθυρα και κοιτάω τη δουλίτσα μου και την οικογένειά μου που τους καταλαβαίνω σε έναν βαθμό. Ναι. Έτσι, γιατί πραγματικά έχουν μεγάλο πρόβλημα και αντιμετωπίζει ο κόσμος και το πρόβλημα. Μόνο εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Γιατί έτσι και το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Θα πέσουν και θα με φάνε και θα μου ρίχνουν τη ρετσινιά αυτοί που με πολεμήσανε μέχρι τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή, μέχρι και τώρα. Οι ίδιοι θα είναι που θα σηκώσουν τον πρώτο λίθο και θα αρχίζουν και λένε: να τον είδατε, υποχώρησε, έφυγε. Αυτοί που κάναν τα αδύνατα δυνατά για να μην σταθεί αυτή η προσπάθεια, για να μην μπορεί να προχωρήσει, για να μην μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό το πράγμα, γι' αυτό και δεν έχω την πολυτέλεια αυτή η ιστορία, γι' αυτό έχασα ένα σπλήνα και όπως το πάω θα χάσω και σηκώτη. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση. Λοιπόν, να ηρεμήσουμε. Λοιπόν. Δηλαδή είναι η κατάσταση τέτοια, γιατί ρε διά όλε λες, άμα το μου ρίχνω τον εγωισμό μου, την αξιοπρέπειά μου, τα πάντα, προκειμένου να γίνει κάτι, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και αντιμετωπίζεις ό,τι χειρότερο, να θεωρούν ότι αυτό που κάνεις, το γεγονός δηλαδή ότι κάνεις πίσω, ότι όχι κάνεις πίσω αυτά που πιστεύεις, αλλά κάνεις πίσω τον εγωισμό σου και την αξιοπρέπειά σου, το περνάνε για αδυναμία και το χρησιμοποιούν εναντίον σου ή προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν εναντίον σου. Αυτό ζούμε σήμερα. Αυτό που κάνεις προκειμένου να έρθει σε μια επικοινωνία, σε μια επαφή. Δεν υπάρχει αντρισμός, ρε παιδί μου. Αντρισμός όπως το λέει ο λαός μας, όχι με την έννοια του. Να μιλάμε σεξιστική. Όχι του μάτσο, ναι. Που αντρίκια μιλάνε και πολλές γυναίκες και πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ότι ρε παιδί μου, εδώ είμαστε και πάμε. Και δίνουμε τη μάχη κτλ. Εάν καταλαβαίνουμε το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση. Γιατί αν συνειδητοποιούμε ακριβώς αυτό, το πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση, το μόνο πράγμα που μας μένει να κάνει είναι να στρατευτούμε. Όσο μπορεί και όπως μπορεί ο καθένας. Ο καθένας όπως μπορεί, και με τις διαφωνίες μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εδώ βλέπεις ότι βγαίνουν τα υποδεκάμετρα. Μετράει ο ένας την ιδεολογία του αλλού, την πίστη του αλλού. Τι σκέφτεται, πώς το σκέφτεται, γιατί το δε έτσι. Μα δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ποιο στόχο έχω, γιατί πράγμα παλεύω, τι θέλω να κάνω. Εάν απελευθερώσεις τη χώρα, έχεις περιθώριο να τσακωθείς αν θα πας περισσότερο κοινωνικό κράτος, λιγότερο κοινωνικό κράτος, τούτο εκείνο το άλλο. Παράδειγμα σου λέω έτσι. Αν θα, δηλαδή πρώτα απελευθερώνεις το κόπεδο και μετά αποφασίσεις αν αυτό που θα χτίσεις θα έχει πράσινα, μπλε ή κόκκινα τα παράθυρα. Εδώ τώρα γιατί πράγμα τσακωνόμαστε, αν θα έχει ανατολική ή δυτική πόρτα. Ποιος θα είναι αρχηγός. Σε τι πράγμα ακριβώς. Δεν ξέρω εγώ. Στα ερείπια. Είναι φοβερό. Υπάρχει στα ερείπια. Πώς η συζήτηση σήμερα, ενώ ο κόσμος είναι σαφής, τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου, σήμερα που έχει καταγραφεί. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τον κόσμο σήμερα. Και εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά φέτος έχω εντυπωσιαστεί. Όταν θέτει το ζήτημα. Κλίμα των εκλογών που έχουμε τώρα έτσι, που λέει, ενωθείτε να πάμε μπροστά. Αυτό το πράγμα λέει και η συζήτηση σήμερα είναι πού θα πάω να προσκοληθώ ώστε να μοιραστώ την κρατική επιχορήγηση αύριο. Εμένα με ξεπερνάει ειλικρινά. Γι' αυτό λέω θα χάσω το σηκώτη μου. Μεταφορικά λέω. Αλλά ρε διάολε, γαμώτο μου δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε να δώσουμε ποιος θα εκφράσει σήμερα το μήνυμα του όχι. Ένας ολόκληρος λαός ψήφισε όχι. Εκβιαζόμενος με κλειστές τράπεζες, με τον πιστόλι στο κρόταφο και ψηφίσαμε όχι. Και το χειρότερο είναι, τρέχουν εξω πίσω, πίσω από ανδρίκελα, κυριολεκτικά ανδρίκελα. Και όλοι ξέρουμε ποια είναι τα ανδρίκελα. Ακόμη και αυτοί που τους ψηφίζουν ξέρουν ότι είναι ανδρίκελα. Λοιπόν, μόνο και μόνο για να μοιραστούν την κρατική επιχορήγηση. Τι να πεις. Εδώ η απροκάλυπτα. Χώρια τα ιδεολογικά. Απροκάλυπτα η άλλη, η Τασία, η Χριστοφιλοπούλ, πώς λέγεται αυτή, η υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Ναι.
Και ομολογεί ότι η κόρη της, επειδή δεν μπορούσε πλέον να είναι στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο, χρησιμοποιώντας γνωριμίες, ήρθε στη Βουλή. Έγινε υπάλληλος της Βουλής. Στο λένε κιόλας. Μια ολόκληρη κοινωνία λειτουργεί έτσι. Ναι, αλλά στο λέει τώρα αποκάλυπτα. Τέρματα προσχήματα. Ναι, γιατί πρέπει να λειτουργεί ολόκληρη κοινωνία έτσι. Ή πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία έτσι, ή απλά θέλουν να δείξουν τη διαφορετικότητά του από του άλλου, ότι οι άλλοι είναι, το κάνανε κρυφά, εμείς το κάνουμε φανερά. Κοίταξε να δεις. Υπήρχε μια, εγώ μεγάλωσα σε μια Ελλάδα όπου αυτό γινόταν μεν, αλλά δεν λεγόταν. Δηλαδή, ναι, ήταν κάτι το οποίο ήταν μεμπτό. Γνωστό ήτανε, μυστικό. Έτσι, ήταν ένα μυστικό που γενικά όλοι το ήξερε ότι το κάνουν, αλλά ποτέ δεν το παραδεχόταν ακόμη και αυτός που πραγματικά το έκανε. Το κάνει, γιατί ναι, πολλοί θέλαν να το κάνουν, λίγοι το πετυχαίνανε. Mm-hmm. Όπως είναι στο στρατό, όλοι οι βίσματα έχουν, ένα είναι το βίσμα. Που κάνει τη μετάθεση. Λοιπόν, που πετυχαίνει τη μετάθεση. Από το θέμα είναι λοιπόν, το ίδιο και στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά, όλοι το θεωρούσαν μεμπτό. Δεν το συζητούσαν, δεν το λέγανε φατσαφόρα. Α, ξέρεις, ναι, το παιδί μου ήταν βρώμικο, ναι, το διόρισα εκεί γιατί ο μπάρμπας του ήταν αυτός. Δηλαδή, ή πήγα και στήθηκα, για να μην πω τα χειρότερα. Ναι, δεν είναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι φοβερό πράγμα. Ναι. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τα σφράγγες το μυστικό το είχαν. Εμείς οφείλουμε να δώσουμε μάχη. Και πρέπει να δώσουμε μάχη όπως ακριβώς δίνανε μάχη την εποχή της απόλυτης απαξίωσης ηθικών αξιών και ανθρώπινων αξιών, που από εκεί γεννήθηκε το έθνος μας, όχι μόνο το δικό μας, όλα τα έθνη. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γι' αυτό εγώ λέω και είχα πει πολλά χρόνια, ότι εμείς δεν είμαστε σε μια εποχή όπου το καθήκον μας είναι να φτιάξουμε ένα ΕΑΜ, ας πούμε. Μακάρι! Γιατί εκείνος ο λαός μπορούσε και φτιάξει ΕΑΜ, γιατί είχε συνείδηση του πατριωτισμού του. Σήμερα δεν υπάρχει. Πρέπει να ξαναανακαλυφθεί το ελληνικό έθνος όπως ακριβώς ιστορικά ανακαλύφθηκε. Δηλαδή, σαν τον τρόπο με τον οποίο ξαναμπαίνει στο ιστορικό προσκήνιο η κατώτερη τάξη, δηλαδή ο λαός. Mm-hmm. Αυτός είναι το έθνος με τη σύγχρονη μορφή, με τους σύγχρονους όρους που μπαίνει. Μπαίνει ο λαός, οι κατώτερες τάξεις σωστότερα, στο προσκήνιο, όχι η αστική τάξη. Η αστική τάξη βολεύεται κι αλλιώς. Οι κατώτερες τάξεις είναι που έχουν ανάγκη το έθνος. Γιατί μέσω του έθνους διεκδικούν το κοινόν, που έλεγε ο Κοραής. Δηλαδή το ότι και οι εξουσιαστές και οι εξουσιαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Διεκδικοπαίνουν τα δικαιώματα που έχει μεγάλη σημασία αυτό, ναι, να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί ξεκινάμε, από την αλφαβήτα. Δηλαδή κάτι το οποίο κάποτε οι παππούδες μας το είχαν δεδομένο. Κατακτημένο, αν θέλεις. Δεν χρειαζόταν περισσότερη επεξήγηση. Εδώ ναι, σήμερα πρέπει αυτονόητο, να κάνεις ανάλυση. Λειτουργούσε, σήμερα, πώς να το πούμε, μέσα στο συνέστημα. Έτσι, από μόνο του. Δεν χρειαζόταν να εξηγήσει τον αγράμματο Έλληνα που έτρεχε τι πάνω στο αρμανικό. Τι σημαίνει πατρίδα, τι σημαίνει έθνος, ήταν αυτονόητο. Ριχνόταν στη φωτιά για με τον κατακτητή να τον εξοντώνει. Έτσι, λοιπόν, και ριχνόταν στη φωτιά. Και δεν έκανε πίσω, αυτό είναι το δεν έκανε πίσω. Με τίποτα, αγύριστο κεφάλι. Έτσι. Αγύριστο. Δυστυχώς, σήμερα πρέπει να ξαναανακαλύψουμε το έθνος με τους όρους που αυτό γεννήθηκε. Δηλαδή, ως προϊόν των κατώτερων, του τρόπου ανάγκης, που οι κατώτερες τάξεις διεκδικούσαν την εξουσία και την κυριαρχία στον τόπο. Στο προσκήνιο. Ναι, ναι, ναι. Μπαίνουν στο ιστορικό και πολιτικό προσκήνιο. Τότε ξεχνάνε όλοι αυτοί οι θεωρητικίζοντες περί έθνους. Ξεχνάνε ότι μέχρι τότε υπήρχαν έθνη, υπήρχαν και πατρίδες, αλλά κανένα έθνος, καμία πατρίδα δεν απεικόνιζε τις ανάγκες, τις διεκδικήσεις και τους πόθους των κατώτερων τάξεων. Αυτή ήταν η τομή που μας έφερε τα σύγχρονα έθνη. Τα σύγχρονα έθνη, τα οποία δεν στηρίζονται και στην λογική της φυλετικής ομοιογένειας. Έτσι. Φυσικά, μα γιατί αυτό για κάτι λήθιους, για κάτι λήθιους αριστερούς, ναι, έτσι, ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, ναι, όχι, και γιατί πρέπει λήθιους, να φτάνεις και πολλοί λήθιους δεξιούς. Ναι, μαζί σου, λοιπόν, αλλά απλά επειδή εδώ η αριστερή είναι αυτή που περίμενε. Από εκεί το περιμένω, το ξέρω. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορώ, δηλαδή, φτάνει σε σημείο να γράμματι. Είναι αγράμματο. Είναι το σύγχρονο ιδίωμα του αγράμματου. Ο δεξιός όφιλε να γνωρίζει, τουλάχιστον ο Παπαρηγόπουλο. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ σε σπίτι. Εντάξει, ναι, στα περισσότερα σπίτια που έχω πάει για επαγγελματικούς λόγους, κοινωνικούς λόγους, πάντα υπήρχε μια, όπως τη λέγαμε,
τη λέγανε. Εγκυκλοπαίδεια του Παπαρηγόπουλου. Δεν υπήρχε εγκυκλοπαίδεια του Παπαρηγόπουλου, η ιστορία του Παπαρηγόπουλου. Ελληνικού του ελληνικού έθνους Παπαρηγόπουλου. Είναι κλασική. Μάλιστα, αυτοί οι δύσμυροι που γύριζαν από τους τόπους ανανύψεως με τις διάφορες αμνηστίες, το επάγγελμα που μπορούσαν να κάνουν ήταν το πλασιέ. Και με τον Παπαρηγόπουλο θησάβριζαν. Γιατί εντάξει. Βγάζαν τα προστοσύνη. Βγάζαν τα προστοσύνη. Μου θύμισε τώρα το επάγγελμα το συγκεκριμένο. Φοιτητές το κάνανε συνήθως. Όχι μόνο από αυτοί που έρχονταν από την. Παλιά στη δεκαετία του 60, σου λέω. Α, τόσο αργότερα, πέρα. Ναι, γιατί τότε ήταν πολύ ωραία τα δερματόδετα του Παπαρηγόπουλου. Ναι. Τα οποία ζουν ακόμη σε πολλές βιβλιοθήκες. Δυστυχώς όμως πιάνουν πολύ σκόνη να έχουν και ένα πούπουλο να τα ξεσκονίζουν. Γιατί δεν τα ανοίγει κανένα ρημάδι το βιβλίο να το διαβάσει. Να δει εκεί μέσα. Πάντα του Λένιν. Ναι, είναι αντίστοιχα στο κόμμα. Στο κόμμα όταν σου δίνανε τα πάντα Λένιν, σου δίνανε και απέπουλο μαζί. Για να ξεσκονίζει. Γιατί υπήρχαν για τη βιβλιοθήκη, αλλά κανένα δεν άνοιγε βιβλίο. Μπα και στραβωθεί. Αλλά στο Παπαρηγόπουλο το αναφέρομαι, γιατί ο Παπαρηγόπουλος ήταν ο πρώτος που συντεταγμένα απάντησε και με επιστημονικούς όρους στη μεγάλη θεωρία περί του έθνους εξαίματος συγγένεια. Έτσι, ναι. Απάντησε, γιατί ήταν ο Φαλμεράγε και ιστορίες. Ναι, απάντησε βέβαια, αυτό. Ναι. Και τι λέει, ότι η δύναμη του δικού μας έθνους. Γιατί δεν είναι κακό βασικά να είναι. Δεν βρίσκεται στην εξαίματος συγγένεια, αλλά στη δύναμη αφομοίωσης. Στη διαφορετικότητα. Του έθνους, ναι, έτσι. Και το λέει ο Παπαρηγόπουλος στα 1850. Όλων των εθνών. Αναφέρει, ας πούμε, τους Γάλλους, αναφέρει τους Γερμανούς και τα λοιπά, και αναφέρει και τους Έλληνες. Λοιπόν, αυτό είναι το στοιχείο. Λοιπόν, το στα σεμινάρια. Ναι, το έχουμε δώσει για απόσπασμα. Με απόσπασμα και τα λοιπά. Με απόσπασμα και τα λοιπά. Κανένας από δάφτους δεν άνοιξε τα μάτια του να δει τον Πρίτανη της ιστορικής επιστήμης στην Ελλάδα. Να το διαβάσει, να εξτραβωθεί. Καλά για τους αριστερούς, ο Παπαρηγόπουλος είναι αστός. Ναι, δεν το συζητάμε, δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό. Είναι το προσδιοριστικό του αγράμματου. Ναι. Έτσι. Δεν μπορείς να υποστηρίζεις αυτό που έλεγε ο Μάρς στην επιστήμη, ρε παιδί μου, να υπηρετείς την επιστήμη και να μην διαβάσεις τον αντίπαλό σου. Είναι αδιανόητο. Μα δεν είναι αντίπαλό σου, από εκεί ξεκινάς. Ναι, είμαι η μάθεια. Από εκεί ξεκινάς για να μπορέσεις να αποδείξεις ότι η δική σου μεθοδολογία είναι η σωστή. Έχει δυνατό, όχι η σωστή. Ναι, μπορεί να σε πάει πιο βαθιά, πιο μπροστά. Και πιο κατανοεί. Και να αναλύσει και να αναδείξει φαινόμενα πιο σύνθετα που ενδεχομένως. Η πρώτη φουρνιά ιστορικών δεν της επιτράπηκε η μεθοδολογία της να μπορεί να τα κατανοήσει και να τα διαγνώσει. Αλλά δεν το πετάς όπως κάνουν οι σύγχρονοι ιστορικοί αναθεωρητές. Δηλαδή, με την ίδια λογική δεν θα έπρεπε εγώ, όπως πήγα προχθές που σου έφερα το βιβλίο του Γουστάβου Λεμπόν, να το διαβάσω αυτό το βιβλίο, επειδή ο άνθρωπος είναι ο θεωρητικός του Γκέμπελς, ας πούμε. Προφανώς. Έτσι, δεν θα πρέπει εγώ να το διαβάσω αυτό το βιβλίο. Είναι ο πρώτος όμως που κάνει κοινωνιολογική ανάλυση πάνω. Και η κοινωνική ψυχολογία ως επιστήμη είναι η πρώτη φορά, μου φαίνεται, που έρχεται. Όποιος έχει διαβάσει το κεφάλαιο, έστω και τους πρώτους των πάντων, νομίζω καταλαβαίνει αυτό που λες. Δηλαδή, ότι πώς από κάθε θεωρία αναδεικνύω τα σωστά στοιχεία και βλέπω πού σφάλει για να πάω να βρω το. Η θεωρία είναι τρόπος προσέγγισης πραγματικότητας. Κοίταξε να δεις κάτι. Παρά το γεγονός ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυριάργησε ένας απόλυτος δογματισμός με την έννοια της θεωρίας, όταν λέγα, ειδικά στο χώρο της αριστεράς, η θεωρητική της αριστεράς, όταν μιλάγανε για θεωρία, δογμάτιζαν, διαμόρφωναν τα δικά τους δόγματα και είτε ήταν εκείνοι που... Σε ποια περίοδο αναφέρεσαι? Μετά τη δεκαετία του 50 και του 60. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να ακαδημαϊκοποιηθεί ο Μαρξισμός αφενός και να μετατραπεί σε μια ολοκληρωμένη θεωρία, όπου το μόνο που χρειάζεται είναι να την αναπαράγεις προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα. Μέγιστο λάθος. Ο Μάρξ δεν είπε τίποτα περισσότερο από το ότι εγώ παραδίδω μια μεθοδολογία. Και έτσι είχαμε απίστευτες ανοησίες. Ο Μπουλατζάς λέει ότι ο Μάρξ, ας πούμε, ποτέ δεν είχε θεωρία για το έθνος. Ο άνθρωπος δεν έχει διαβάσει ποτέ Μάρξ. Δεν πήρε καν το μανιφέστο. Ζούσε στη Γαλλία, ας πούμε, ποτέ δεν διάβασε προφανώς την τριλογία για τη Γαλλία που έχει γράψει. Πες ο Μάρξ, που είναι και μικρό. Είναι κορυφαία ανάλυση του γαλλικού έθνους. Άρα του τρόπου πρέπει να κατανοείς
Το έθνος βεβαίως μπορεί να ήθελε κουτάκια. Γιατί ο Μπουλατζάς αυτού του επίπεδου ήταν με κουτάκια. Και μέγιστη προσφορά του στην επιστήμη. Ναι. Ήταν το γέννημα του στρουκτουραλισμού. Τα πάντα μπαίνουν σε κουτάκι. Λοιπόν, και η μέγιστη θεωρητική του συνεισφορά ήταν η αυτοκτονία του. Μέγιστη αυτή ήταν η μέγιστη συνεισφορά. Αν θέλει να γίνει κακό, γίνεται πολύ. Λοιπόν, ναι, γιατί όλα τα βιβλία για πέταμα. Το μόνο που έκανε. Αυτό ανακάλυψε τελικά και για να αναπαράγει. Καλά κάνει, δεν λέω και εγώ το έχω διαβάσει και έχω ταλαιπωρηθεί. Δηλαδή... Αλλά μέχρι που ανακάλυψα ποιον αντέγραφε. Το Φερνάντο Κλαουντίν, αυτόν αντέγραφε. Λοιπόν, και το έπαιζε δίθεν και κάπως έτσι και μπούρδες και ανοησίες. Λοιπόν, και βέβαια είχε να κάνει με το γεγονός ότι από την άλλη μεριά είχε σχηματοποιηθεί με τα σοβιετικά εγχειρίδια ο μαρξισμός μέχρι αηδίας και σου λέγανε πρόσεξε εκεί ανάλογα και τα λοιπά, που ήταν ένα του Αρμπάτοφ ή του Μουσούσλοφ ή του Ζαρόντοφ ή του δεν ξέρω και ποιο άλλου. Δεν θυμάμαι κανέναν. Του Ζαμιάτιν. Του Ζαμιάτιν και τα λοιπά. Ανάλογα. Σαχλαζάροφ. Έλα, ας το θα θυμίσω. Είναι, όλα αυτά είναι ανάλογα με το ποια ηγεσία έχει το πάνω χέρι. Βέβαια. Και τροποποιούσε το εγχειρίδιο. Ακριβώς. Βέβαια. Έφερε στα μέτρα τη. Όπως και στα οικονομικά. Στα οικονομικά τι είχαμε. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 48 έχουμε το πρώτο μεγάλο εγχειρίδιο του κυρίου Σάμουλσον. Και μετά έχουμε 18 επαναλήψεις του εγχειρίδιου. Με τροποποιήσει. Με τροποποιήσει ανάλογα με την εποχή. Αλλά το γράφει ο ίδιο συγγραφέα του Σάμουλσον να μην κουράζονται. Είναι σαν το γο. Είσαι το γόκλεο, ενημερώνει. Ανάλογα με τις παρένες. Και τροποποιεί τις θεωρίες και ανάλογα με τις μπούρδες. Αυτός ο άνθρωπος πεθαίνοντας, ο Σάμουλσον, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έβγαλε μια ελεγία, έδωσε την τελευταία του συνέντευξη, κάνοντας ένα ύμνο στους οικονομολόγους που έχουν βαθύτατη ιστορική γνώση. Μετά πέθανε. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Συζητούσαμε τα περί ενότητας και τρία πουλάκια κάθονται. Οι εξελίξεις δυστυχώς δεν είναι καλές, με την έννοια ότι βεβαίως πάντα κυριαρχεί η λογική της ιδιοτελείας. Εμείς κάναμε τις προτάσεις μας, προσπαθήσαμε να δώσουμε όσο μεγαλύτερο εύρος γίνεται, όποιος συμπαρατάχτηκε, προχωράμε μπροστά, δεν θα κάτσουμε να ασχοληθούμε ούτε με ιδιοτέλειες, ούτε με άλλες λογικές, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και προχωράμε μπροστά. Άλλωστε κάποιοι περιμένουν τις επόμενες εκλογές, εντάξει, και εμείς το επόμενο τρένο, δηλαδή, εντάξει, λοιπόν... Ένα γνωστό ρώτησε και μου είπε ότι μπορεί να πάμε μαζί μας στις επόμενες εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Μου είπε ότι... Να το πω, ανήκει στη λέει ο άνθρωπος, δεν θα αποτράσει πιο. Δεν είναι στο αριστερό ρεύμα πάντως. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Και λέει, επειδή δεν είχαμε ξεκάθαρο στίγμα σε αυτές τις εκλογές σαν αριστερά, δεν είχαμε ξεκάθαρο αριστερό στίγμα σαν ΛΑΕ, ναι. Δεν μπορούμε δυστυχώς να πάμε μαζί σας, ενώ εντάξει, έχουμε καταλάβει πόσο τίμοι είσαστε κτλ. Και ότι θέλετε και αυτά. Αλλά τώρα που δεν έχουμε χαρακτηριστεί σαν γνήσια αριστερά, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι... Και δεν πήγαν καλά στις εκλογές γιατί δεν είχαν γνήσιο αριστερό στίγμα. Αυτό είναι το. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτή ήταν η αυτοκριτική που κάνανε. Αυτή ήταν η αυτοκριτική. Ναι, το ότι δεν είχαν γνήσιο αριστερό στίγμα. Βεβαίως. Τι να πω, εντάξει, το καταλαβαίνεις τον άνθρωπο. Όπως λέμε, Max Factor νούμερο 5, που λένε στην ταινία εκεί, η Πάστα Φλόρα, υπόθετο νούμερο 5. Τώρα να δούμε το ποιος θα πάει με ποιους σε αυτές τις εκλογές, νομίζω θα καθαρίσει η Ραπτοστάρη. Δηλαδή, ποιος είναι διεφθαρμένος, ποιος είναι κανονικός και ποιος είναι ηλίθιος. Ποιος υπηρετεί, υπηρετεί το λαό, βασικά. Ναι. Για μένα, αυτές οι εκλογές ίσως να είναι πιο σημαντικές εκλογές, οι πιο κρίσιμες εκλογές για ολόκληρη τη χώρα που συμβαίνουν μετά. Από το 45-46 εκλογές του εκείνες που μας οδήγησαν σε εφήλιο, ίσως να αποδειχτούν πολύ πιο σημαντικές αυτές οι εκλογές σε αυτή την ιστορία. Και ανεξάρτητα με το ποιες εξελίξεις, πώς θα έρθουν αυτές οι εξελίξεις. Και αυτό έχει να κάνει με το αν πραγματικά καταρχάς σχηματίζεται μια δύναμη ανάσχεσης αυτών που έρχονται ή όχι. Αυτό ακριβώς το ζήτημα. Και αυτή η δύναμη ανάσχεσης έχει να κάνει και μέσα στην κοινωνία, αλλά και ευρύτερα και μέσα στο κοινοβούλιο, στον βαθμό που αυτό το πράγμα υπάρχει. Αλλά βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, μόνο εμείς σκεφτόμαστε έτσι. Δεν ξέρω κανέναν άλλον. Διαπίστωσα με μεγάλη μου λύπη
με εξαίρεση κάποια μικρά σχήματα και τα λοιπά, τα οποία μπαίνουν, ή κάποιες προσωπικότητες που τέλος πάντων έχουν έναν άλογο προβληματισμό, έστω και αν δεν έχουμε, δεν έχουμε κοινή αφετηρία, να το πούμε έτσι, προβληματισμού, αλλά σε επίπεδο μεγάλων σχημάτων δεξιάς-αριστεράς, του λεγόμενου πάλε ποτέ αντιμνημονιακού χώρου, γιατί εντάξει, οι υπόλοιποι έχουν κάνει τις επιλογές τους και ξέρουν οι άνθρωποι ότι είναι ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουν τη φυλακή είναι με το να πουλήσουν ολόκληρη τη χώρα, όχι απλά να φυλακίσουν το λαό, αλλά να διαλύσουν τη χώρα και να εξοντώσουν το λαό. Μόνο αυτό τους γλιτώνει από τη φυλακή. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν τους διακρίνει κανενός είδους τέτοια, πώς θα το πούμε, πρεμούρα. Υπάρχουν και οι επόμενες εκλογές. Στο Κατζουράφης, στην κανονικότητα, δεν είμαστε. Ναι, ναι. Έτσι είμαστε, σε κανονικότητα. Μας το έχουν περάσει αυτό. Μας το, έχει, μας το λέει η άκουσα τάξη. Ναι. Δια του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Ποιος δεν θα τους πιστέψει. Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Κουτσούμπας ή κάποιος από την αριστερά, την περίφημη, να αμφισβητήσει τη λογική, τα δόγματα της άκουσας τάξης. Να αποκτήσει ανεξαρτησία σκέψης. Πότε το έκαναν αυτό? Πότε το έκαναν? Και βέβαια, ορισμένοι θέλουν να κατέβουν και μόνοι τους μόνο να καταγράψουν για να μπορούν να ξέρουν πώς θα πουληθούν ή θα πουλήσουν. Έτσι. Να κατέβουν τι θα πιάσουν, μόνοι. Τι θα πιάσουν στην αγορά. Έτσι, μπράβο. Γιατί βέβαια πήραν και τα μυαλά τους αέρα τώρα στις ευρωεκλογές και θα δούνε πώς απαντάει ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα, ο κόσμος τελικά θα δώσει τη λύση ή όχι. Υπήρξε ένας μεγάλος κίνδυνος σε αυτές τις εκλογές να σχηματοποιηθεί αυτό το 21 με περίπου τα 100 που ψήφισε κόντρα στη λογική της χαμένης ψήφου. Αυτό το μεγαλύτερο ποσοστό που ξέρω μεταπολιτευτικά τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό το 21% δεν έπρεπε να σχηματοποιηθεί. Δεν πρέπει να του δώσει τη δυνατότητα να σχηματοποιηθεί. Ναι, να το πει που είναι. Και έτσι, γι' αυτό πάμε γρήγορα σε εκλογές, ώστε να μην σχηματοποιηθεί. Να μην καταλάβει ο κόσμος. Να μην κατανοήσει ο κόσμος, να μην αντιληφθεί πού πρέπει να συσπηρωθεί και γύρω από ποιες λογικές και αιτήματα πρέπει να συσπηρωθεί. Και αιτήματα, το βασικό. Έτσι. Και να πάμε πάλι ξανά σε μια από τα ίδια, σε μια εκλογική αναμέτρηση, όπου να προετοιμάζονται οι εφεδρίες για αύριο. Ξέρεις. Έχουν προετοιμαστεί, έχουν βγει οι εφεδρίες. Όχι, έτοιμες, πέρα ναι, από ναι, τους ναι. Βαρουφάκηδες και τους Βελόπουλους. Αλλά πρέπει να ετοιμάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ του αύριο. Δηλαδή θέλω να πω, με την έννοια, όχι του ΣΥΡΙΖΑ του 13-14. Όχι, όχι. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι σε πάνω σε αυτό του ΣΥΡΙΖΑ του αύριο που λες. Πρέπει να υπάρξει μια αριστερά, αρκούντος Χαλάρι και των Σαλονιών, ώστε να μπορέσει να αντικαταστήσει τη συντριβή που θα υποστεί η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μπορέσει να στηριχτεί αυτό το τερατούργημα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πάνω σε αυτή τη λογική δεν είναι και η απομάκρυνση του Βενιζέλου από το Κινάλ. Δηλαδή το Κινάλ, ναι, δεν είναι αυτό το οποίο έρχεται πλέον από πίσω για να πάρει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, το Κινάλ δεν μπορεί να το εκφράσει αυτό. Πραγματικά είναι τελειωμένο αυτή η ιστορία. Πρέπει πάση θυσία να σταθεροποιήσουν αυτό το αμάγαλμα απατεώνων που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποια μορφή, δηλαδή, ποιος ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να αποκτήσουν έναν πόλο, έναν δικοματικό πόλο, με τους ενδιάμεσους κομματικούς φορείς να παίζουν το ρόλο των εξαπτέρυγων ή, αν θέλεις, του σταθεροποιητικού παράγοντα για την κοινοβουλευτική περίοδο για την οποία συζητάμε. Ναι. Έτσι, λοιπόν, έχουμε το Κινάλ που συμβάλλει άμεσα και δεν έχει κανένα πρόβλημα να συμβάλλει σε οποιαδήποτε συγκυβέρνηση του υποδεχθεί. Mm-hmm. Σε οποιοδήποτε. Χίτλερ να τους βάλεις, μπαίνουν στην κυβέρνηση. Δεν υπάρχει θέμα, έτσι. Λοιπόν, άλλωστε αυτοί έχουν κάνει τόσα και έχουν τόσο σκελετούς στο ντουλάπι που όχι με το Χίτλερ. Με όποιον θέλεις, αρκεί να τους δοθεί η εντολή. Και από την άλλη έρχονται τα εξαπτέρυγα, τα γνωστά κόμματα που θα συμβάλλουν στη στήριξη αυτών των σχημάτων με τους κατάλληλους βουλευτές, όπως ήταν ο Θοδωράκης και ο Λεβέντης και πάμε. Ο Καμένος, και τώρα από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Βελόπουλος. Θα δούμε αν είναι ο Βαρουφάκης μέσα στην ιστορία. Θα το δούμε αυτό. Αν και βεβαίως ο κύριος Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή γνωρίζει τα την καλύτερη του, διότι μπορεί να συνετρίβει το κόμμα του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνετρίβει κυριολεκτικά, και αυτό είναι θετικό, γιατί δεν περνάει πλέον η μούρη του
στους Ευρωπαίους, μόνο εδώ, στους επαρχιώτες Έλληνες. Σε εμάς. Ναι, το εμάς δεν το θέλω. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτόν τον επαρχιωτισμό, το, πώς τον λένε, το βλαχομπαρόκ που έχουμε της Ευρώπης, μόνο εδώ περνάει. Έξω δεν περνάει. Συνετρίβει η προσπάθεια αυτού του πράγματος και αυτό είναι θετικό. Ένα εκατομμύριο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι είναι εκατομμύριο, δηλαδή. Τόσο είπανε. Ποιος είπε. Α, δεν ξέρω. 120.000 πήρε στη Γερμανία, δεν κατέβηκε πουθενά αλλού. Γιατί δεν είναι εκατομμύριο, συζητάνε. Ο ίδιος το είπε σε μια συνέντευξή του. Και τον πίστεψε. Εντάξει. Βαρουφάκι και τον πιστέψει. Τι να σου πω. Από εκεί και πέρα τι να σου πω. Είσαι άξιος της μοίρας. Λοιπόν, όχι. Τελείωσε το DM. Έχει τελειώσει. Ό,τι αρπάξει, θα αρπάξει από εδώ πέρα. Από το βλαχομπαρόκ που μας διακρίνει σαν Έλληνες. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και θα δούμε αν θα το δούμε και στο κοινοβούλιο, διότι βέβαια το σχήμα του υπόκειται σε πιέσεις προκειμένου να στηριχθεί ο πόλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ορισμένοι μπορεί να κάνουν το λάθος και να νομίζουν ότι εντάξει, δεν πειράζει να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλουν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τη θέλει απ' έξω ο εντολεύσα το εξωτερικό τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει έναν δυνατό πόλο ώστε να αναλάσει την εξουσία ή τουλάχιστον με κάποιες μορφές συγκυβερνήσεων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Μα αφού το έχει έτοιμο το μαγαζί, μόνο ένας νοήμων ηλίθιος θα ήθελε να τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί ένα μαγαζί τύπου σαν το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να διατηρήσει το επιφαινόμενο της αριστεράς, χρειάζεται και τα αριστερά εξαπτέρυγα. Τα οποία τα προετοιμάζει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Φούφουτος, δεν ξέρω, υπάρχουν πολλοί εκεί. Ο Βαρουφάκης πάντως δήλωσε ότι θα συνεργαστεί και με την Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, αν τα βρουν στο πρόγραμμα. Βεβαίως. Άλλωστε το μήνυμα το πήρε. Ναι. Το μήνυμα το πήρε. Στις ευρωεκλογές το πήρε. Το είπανε, πρόσεξε καλά, κόψε το πολύ αντισύριζα και το πολύ αντιευρωπαϊκό, κόψτε το αυτό το, με αυτό τον τρόπο. Μπορεί να το είχε πει και πριν. Εντάξει. Αλλά, όχι, είναι όχι, ρεαλιστική, αν είπα κόβει. Είναι σοβαρό. Ναι, είναι ρεαλιστική. Οπότε... Ναι, ή όπως λέμε, δημιουργική ασάφεια. Τη δημιουργική ασάφεια την κρατάει επίσης. Την κρατάει επίσης. Έχω παρακολουθήσει τελευταία. Και να την βάλει και που ξέρει, γιατί πρέπει κάπως ας πούμε να πορευτεί. Και το φιλελεύθερο μαχισμό. Και το φιλελεύθερο μαχισμό. Τους κρατάει αυτές. Είναι σταθερές. Είναι παγκόσμιες σταθερές αυτές. Είναι από αυτούς που λέμε. Πώς το λένε, νίκησαν ηττούμενο. Είναι αυτές οι έννοιες οι οποίες παίρνουν τομή. Κάνουν μια τομή. Ωραία. Είναι σαν αυτά τα σωματεία του Ηλιόπουλου σε μια ταινία που έλεγε. Απόρρο πλουσίων και. Κάπως έτσι. Πιθανόν. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι και ο κύριος Βαρουφάκης, όπου βέβαια χάρασε μερικά εκατομμύρια του όρου για να φτιάξει τον DIM. Δυστυχώς είναι μια επένδυση η δεν απέδωσε παρά μόνο στο βλαχομπαρόκ. Μας είπε και το νούμερο, 82.000. 82.000 ευρώ. Κόστησε, ναι, 82.000 σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Που κατέβηκε το κίνημα. Λοιπόν, DM. Και φυσικά, βεβαίως, το βλαχομπαρόκ, αυτές οι ενοργασμικές κυρίες της Βαλαωρίτου και του Κολουνακίου, ας πούμε, κάνουμε. Το πιστέψανε. 82.000. Δυστυχώς φοβάμαι αρχίζουν και το πιστεύουν και άλλοι εδώ πέρα. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Και βέβαια υπάρχει το αλυταριό. Δεν το πιστεύει κανείς. Απλά υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θέλει κάτι άλλο και δυστυχώς πάει πολλές φορές με λογική. Αυτό κοίταξε να δεις κάτι. Αυτό που είναι κοντά να μπει μέσα τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Μόνο που τώρα βέβαια θα πάει προς το ΣΥΡΙΖΑ μεριά, γιατί θα υπάρξει μεγάλη πίεση να μην έρθει ο Κούλης. Και από την άλλη μεριά βεβαίως υπάρχει εκείνο το βλαχομπαρόκ που λέγαμε εκεί πέρα. Είναι αυτός ο τύπος του Ελληναρά που στη δεκαετία του 80 ήταν στο Μπουζουξίδικο, έσπαγε πιάτα και έκανε αυτή η ιστορία, που τώρα με έχει μετεξελιχθεί σε μανατζερό ηλίθιο, δήθεν επιχειρηματία, δήθεν successful, παρεμπιπτόντος. Έτσι, μ' αρέσει να μιλετώ τους κοινωνικούς τύπους, ας πούμε, από πολύ μικρός. Είχαμε λοιπόν στο λύκειο που ήμουν έναν γυμναστή, ο οποίος βεβαίως μας έλεγε κάθε φορά τι επιτυχίες είχε. Είχε επιτυχίες εκεί, είχε επιτυχίες. Οπότε οι μαθητές δεν χρειάζονταν για πολλά. Τον είχαμε βγάλει successful. Ο successful. Λοιπόν, πού να φανταζόμαστε τώρα ότι αυτού του είδους ο κοινωνικός τύπος είναι ο βασικός ψηφοφόρος του Βαρουφάκη. Ο successful. Λοιπόν, δεν έχει καμία σημασία αν δεν καταλαβαίνει Χριστό. Δεν έχει καμία σημασία ότι ό,τι επιτυχίες είχε, είχε επί λόγω κονέ και ιστορίες. Δεν έχει καμία σημασία αν δεν έχει καταφέρει τίποτα στη ζωή του.
ουσιαστικό, να είναι δικό του. Να λες, ρε παιδί μου, με περηφάνεια πραγματικά ότι είμαι εγώ το φτιάξα. Είμαι το μυαλό μου ή με τα χέρια μου, έτσι. Ή και με τα δύο. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι αυτό το πράγμα, το βλαχομπαρόκ της Ευρώπης που λέμε, που βλέπεις, ας πούμε, αυτή την αθλειότητα, την αθλειότητα του επαρχιωτισμού. Ο επαρχιωτισμός που κάποτε τον ηρωνευόταν τόσο χαριτωμένα και τόσο ωραία ο Χατζηχρήστος. Με το Θήμιο, ναι. που έχει μεταφερθεί στην Ευρώπη τώρα. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, σαν να έρχεται ο Θήμιος από τη Μακρινίτσα, είναι ο Έλληνας που λέει: ωραία, παιδί μου, είμαι Ευρωπαίος, παιδί μου, είναι φοβερό πράγμα. Και βέβαια οι υπαλλήλοι, οι οποίοι ήταν, το έχουν αντιληφθεί. Ο ρόλος ήταν διτός όμως, δεν ξέφευγε από την παράδοσή του. Ό,τι έκανε και προχωρούσε στη ζωή, το έκανε με βάση τη γνώση και που είχε αποκτήσει από την παράδοσή του. Δεν ήταν τόσο κακός ο τύπος, ο ήρωας του Χατζηχρήστου. Όχι. Αλλά ηρωνευόταν αυτήν την κατάσταση. Της μεγάλης αστιφιλίας που υπήρχε εκείνη την εποχή, ακριβώς. Όπου ο άλλος έχανε την ταυτότητά του ερχόμενος από το χωριό, έτσι. Και γινόταν ένα αυτό το... σαν αυτό που έλεγε ο Κολοκοτρώνης για τον Κολέτη, γαλλική μαϊμού που φορούσε το σμόκιν με τη φουστανέλα. Ναι, έτσι. Αυτό το πράγμα. Είμαστε και εμείς σήμερα τώρα και ακόμη χειρότερα σε αυτή την ιστορία, δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Έχουμε και διανοούμενο σαν την κυρία Αρβελέρ που διάβαζα μια συνέντευξή της, η οποία πραγματικά με εντυπωσιάζει, και έτσι πίστηκα αυτό που μου έλεγε ένας καθηγητής μου στο Λύκειο: μην ασχολείσαι με βυζαντινολόγους, αυτοί βυζαντινολογούν. Λοιπόν, πραγματικά εντυπωσιάστηκα το πώς εκτός τόπου και χρόνου είναι, και μάλιστα δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να γεννήθηκε, να πολιτικοποιήθηκε μέσα στην Εθνική Αντίσταση και να μην έχει καταλάβει τα στοιχειώδη ότι η Ευρώπη ενιαία δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο ως αυτοκρατορία. Ναι. Δεν το έχει καταλάβει. Δηλαδή, βυζαντινολόγος είναι. Δηλαδή, στην ιστορία δεν μπορεί να υπάρξουν συγκροτήσεις σε υπερεθνικό επίπεδο παρά μόνο με τη λογική της αυτοκρατορίας. Είτε αυτοκρατορία των αγορών, είτε με την αυτοκρατορία της πάθης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διαφορετικά, οι λαοί πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία. Ποιοι λαοί, όταν αυτή τη στιγμή ο Φάρατς απειλείται ότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου, διότι λέει οι μπράβοι του πληρώνονται από τους Ρώσους. Και καλείται, λέει, να απολογηθεί για τους μπράβους του, λέει, που καλούνται από τους. Συγγνώμη, παιδιά, 3.000 εταιρείες λόμπι υπάρχουν εκεί έξω. Γύρω από το Ευρωκοινοβούλιο. Το πλήρωμα της αρκούδας γίνεται. Αυτό βρήκατε, και μάλιστα με βάση κάποιο δημοσίευμα μιας εφημερίδας. Μα αυτό σε ενοχλεί, αλλά όσον αφορά την κυρία Γλύκα Τζιραρβελέρ, μας έχει δείξει τι είναι από το 12, έτσι, που κούναγε το δάχτυλο στους Έλληνες. Από τότε έχουμε, όπως το έκανε ο Πάγκαλος, που ερχόταν ως η μεγάλη θεωρητική να μας πούνε ότι λέμε βλακίες που δεν θέλουμε την Ευρώπη. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το έλεγε η κυρία Αρβελέρ. Είναι εκείνο το... Δεν ξεχνάμε ποια είναι, ξέρουμε ποια είναι. Ναι, εκείνο το κομμάτι της διανόησης που μέσα στον εμφύλιο, μέσα στην καταστροφή, έφυγε με το γνωστό γαλλικό πλοίο προς την Γαλλία. Mm-hmm. Το δυστύχημα δεν είναι ότι φύγανε. Το δυστύχημα είναι ότι πολλοί από αυτούς επιστρέψαν πίσω. Ναι. Και μεγάλο δυστύχημα για τη χώρα αυτή. Γιατί δεν επέστρεψαν χρησιμοποιώντας τις γνώσεις ή οτιδήποτε αποκτήσαν σε εμπειρία και γνώση στη Γαλλία για να υπηρετήσουν αυτόν τον τόπο, το ρημαγμένο, τον καταστραμμένο και τον προδομένο χιλιάδες. Ήρθαν να πατήσουν επάνω πάλι σε αυτόν τον τόπο και να. Ήρθαν ως εκπρόσωποι του κατακτητή. Ναι. Και σαν ιδεολόγοι του κατακτητή σε αυτή τη χώρα. Να την ποδηγετήσουν και να την ξεπουλήσουν κυριολεκτικά. Και είναι ντροπή τους. Και μόνο το γεγονός ότι της ιστορίας και της πορείας αυτών των ανθρώπων. Αυτό καθόμουν και το σκεφτόμουν τις προάλλες και έλεγα: πες ότι καταφέρουμε και ανατρέπουμε την κατάσταση. Δηλαδή, αυτή η ιστορική ευκαιρία που έχει παρουσιαστεί στις μέρες μας. Έτσι, η ιστορική ευκαιρία είναι το συγκεκριμένο, να καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτό το. Την κατοχή που ζούμε σήμερα. Έρχομαι και σκεφτόμουν και έλεγα: πώς θα γίνει όλους αυτούς να τους διώξουμε και να μην ξανα ούτε, δηλαδή, ούτε απόγονος να επανέλθει από αυτούς εδώ πίσω, να έρθει πίσω. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα πρώτα. Ναι, όχι, απλά θέλω να σου πω ότι πάντως παρόλα αυτά, πόσο κακό μας έχουν κάνει όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως παρόλα αυτά εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε μια έκκληση σε οποιονδήποτε θέλει να στρατευτεί, θέλει να πολεμήσει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Προτάσσοντας τα βασικά ζητήματα, δηλαδή την εθνική ανεξαρτησία,
το ζήτημα της δημοκρατίας, το ζήτημα της κοινωνικής χειραφέτησης, να δώσει τη μάχη τώρα. Γιατί αύριο δεν ξέρουμε πού θα είναι. Εγώ το ξανάπα. Θέλω να με διαβεβαιώσει κάποιος ότι τα σύνορα θα παραμείνουν εκεί που είναι. Για να συζητήσω για τις επόμενες εκλογές ή να έχω υπόψη μου τις επόμενες εκλογές. Για ποια σύνορα συζητάμε εδώ τώρα? Είναι... Μιλάμε για τον άνθρωπο που σκέφτεται. Αυτός που θα απέχει από τη σημερινή μάχη. Εδώ μπήκαν στην νεκρή ζώνη πόσα χιλιόμετρα και τώρα και δεν έχει κουνηθεί φίλοι. Δεν έχει κουνηθεί φίλο. Σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, λέω. Και κατάλαβα, θέλω κατάλαβα, το κατάλαβα. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ξεχωρίζει ήρα από το στάρι. Αύριο, μετά τη μάχη, μην τολμήσει κανένας και πλησιάσει. Μην τολμήσει κανένας και μιλήσει. Μην τολμήσει κανένας και πει το οτιδήποτε. Να το διευκρινίσουμε εδώ. Δεν αναφερόμαστε στον απλό τον κόσμο. Αναφερόμαστε σε όλους αυτούς που δήθεν από τα φυσεκλίκια που φοράγανε μέχρι δεν ξέρω τι άλλο. Εμείς εδώ θα είμαστε. Και έχουμε αποδείξει πόσο σκληροτράχυλοι είμαστε και πόσο μπορούμε να αντέχουμε τις πιέσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται μπροστά μας. Χωρίς να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, χωρίς οτιδήποτε. Δείξτε μου ένα σχήμα, ένα πολιτικό φορέα που άντεξε όπως άντεξε το ΕΠΑΜ. Όχι τώρα. Σε ολόκληρη την πολιτική ιστορία, τουλάχιστον με τα πολεμικά. Ναι, ένα τόσο, ναι, είμαστε τώρα μια. Δεν υπάρχει. Αν το πάμε σαν εκλογική δύναμη, είμαστε μια αναπολεμική κόμμα. Το οποίο όμως αντέχει, εξακολουθεί να αντέχει μέσα σε αυτές τις συνθήκες δύσκολες. Και ο λόγος είναι απλός. Εμείς ξεκινήσαμε από το μηδέν, από το τίποτα. Δεν πήραμε κληρονομιά κανενός αριστερού ή δεξιού σχήματος ή μιας παράταξης. Ούτε το θέλουμε. Ούτε το θέλουμε, φυσικά. Δεν διεκδικήσαμε κανενός είδους, να το πούμε έτσι, τις μεταξύ μας, να αναδιανύμουμε τους ψηφοφόρους ή οτιδήποτε σε αυτό το πράγμα, και μας επιτρέπεται να επιβιώνουμε σε συνθήκες όπου όλοι οι άλλοι συντρίβονται. Παρότι χρηματοδοτούνται. Παρότι έχουν κάποιες πηγές χρηματοδότησης περισσότερες από εμάς. Να το πούμε έτσι. Λέμε, γιατί δεν είναι κακό κι αυτό. Οι άλλοι κατεβαίνουν τέσσερις εκλογικές διαδικασίες. Αυτό σου λέω. Έτσι από περιέργεια, πείτε μας, ρε παιδιά, πού τα βρήκατε. Ναι, γιατί εγώ πάω 82 χιλιάρικα. Εμείς εδώ φτύνουμε αίμα τώρα. 82 χιλιάρικα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε, τι μας είπε. Δεν μιλάω μόνο για αυτόν. Μιλάω και για άλλες εξουσιαστικές. Για τους απαταιώνες, ας πούμε, έτσι. Μας λέει ότι κόστησε σε ολόκληρη την Ευρώπη ό,τι θα κόστησε, ας πούμε, για ένα σχηματισμό σαν το ΕΠΑΜ ή οποιαδήποτε συμμετοχή στις εκλογές. Κόστησε αυτού για ολόκληρη την Ευρώπη. Τότε μετά με συγχωρείτε, δηλαδή. Εάν δεν του πετάξει πατσαβούρι όταν κυκλοφορεί στου δρόμου, και ευτυχώ δεν κυκλοφορεί, γιατί το τι πατσαβούρα θα τρώγε, είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τι να σα πω. Εντάξει, όσο βεβαίω πείθεται κάποιο από το Βελόπουλο ότι πουλούσε τα χειρόγραφα του Ιησού, τα οποία τα βρήκε στην τάδε μονή, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα, άλλο τόσο πείθεται ότι τα 82 χιλιάρικα στήχησε η ιστορία. Που ξέρουμε φορεί. Με μεγάλη δύναμη και η ιστορία και στην Ιταλία αλλά και στη Γαλλία που δεν μπόρεσαν να κατέβουν ειδικά σε εκλογές, στις εκλογές γιατί θέλανε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο. Ξέρουμε, ας πούμε, τις αδελφά κόμματα και κινήματα στη Γαλλία που για να κατέβουν στις ευρωεκλογές απαιτούσε μόνο στη Γαλλία περίπου στο 1 εκατομμύριο η δαπάνη, η εκλογική δαπάνη, τόσο για τους υποψηφίους όσο και τα εκλογικά έξοδα. Και μας λέει ο τύπος αυτός 82.000. Που μόνο οι αφίσες που γέμισε τη Γερμανία. Την Ελλάδα. Ας την Ελλάδα. Okay. Εγώ σου λέω στη Γερμανία, μόνο οι αφίσες κοστίσαν τα τριπλά. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι θέλουμε λέμε. Στο Βλαχομπαρόκ που λέγεται Ελλάδα, ό,τι θέλεις να με λέμε. Έτσι αλλιώς, εδώ έχουμε Χατζηνικολάου, Σχία Κοσιόνη, Έλλη Στάι ως βασικούς δημοσιογραφικούς ηγήτορες της ενημέρωσης. Τι συζητάμε τώρα, το Βαρουφάκι δεν θα λέει. Τη μόνη αλήθεια. Είναι αυτοί οι οποίοι πρεσβεύουν τη μία και μοναδική αλήθεια. Υπάρχει κάτι που δεν το ξέρει όλος ο κόσμος όμως. Γιατί ο κόσμος όλος δεν ξέρει ότι εμείς πόσο έχουμε ρίξει τα μούτρα μας να πάμε να συνεργαστούμε με όλους και πληρώνουμε και εμείς πολλές φορές και το έχουμε πληρώσει και μια και δύο την αδιαλαξία των άλλων δυνάμεων. Και εμείς λέμε ξεκάθαρα με ποιον. Δεν έχουμε πει με το Βαρουφάκι, ας πούμε, θα συνεργαζόμασταν, αλλά με όλες τις υπόλοιπες και τους λέμε και ονομαστικά, αλλά Κωνσταντοπούλου και τα λοιπά, έχουμε απευθύνει έκκληση και σε μικρότερες δυνάμεις.
Καλά, δεν έχουμε ρίξει τα μούτρα μας. Αυτό θέλω είναι, να πω ότι έχουμε κάνει αυτό το πάνω. Αυτό είναι το μέτωπο. Έτσι, ναι, πάντα ήταν ναι, το μέτωπο. Θέλω να πω γιατί κάποιοι κόσμοι καταλαβαίνουν ότι ναι, κάνετε έκκληση, έχουμε... αλλά βάζετε όρους. Αλλά ότι βάζουμε εδώ, και εδώ διευκρινίζεται ήρα από το στάρι. Και, σε, και μετά από τις ιστορίες αυτές. Συγγνώμη για να ολοκληρώσω. Γιατί μου, λέει, μου λένε άνθρωποι. Συγγνώμη, μου λέει Δημήτρη, είσαστε στον κόσμο σας. Δεν έχετε, μου λέει, είσαστε εκτός τόπου και χρόνου. Ότι δεν καταλαβαίνουν τι τραβάει ο κόσμος και αυτά, και ο καθένας τραβάει, ας πούμε, τη λόξα του. Και το ότι δεν πάμε μαζί, ναι. δεν νιώθουμε τον κόσμο. Ναι. Αφού έγινε μια συζήτηση και καταλάβανε και οι δύο-τρεις που μου το είπαν αυτό, γιατί μου το είπαν με παρόμοια λόγια, καταλάβανε ότι δεν είμαστε εμείς που είμαστε στον κόσμο. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τραβάει. Ο ανασχετικός παράγοντας. Ο ανασχετικός παράγοντας για αυτό το πράγμα. Και όταν το λέμε αυτό το πράγμα ότι θα ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι, το λέμε τη λογική του κόσμου. Που ζει αυτό το πράγμα. Βεβαίως, και όχι μόνο. Όχι αυτό, με τη λογική τη δικιά μας ότι εμείς είμαστε καθαροί. Εγώ υπόσχομαι ότι μέχρι τώρα όσοι ήταν στο απειρόβλητο θα μπουν στο στόχαστρο και θα μάθουν τι σημαίνει ανελέητη πολεμική. Όχι βρωμιές και λάσπες, αλλά ανελέητη πολεμική σε επίπεδο πολιτικής και ιδεολογίας. Και θα δεις πώς συντρίβεται κάποιος και πώς διαλύεται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εγώ είμαι διατεθειμένος μετά τις εκλογές, αφού λήξουν όλα, ειλικρινά να μην αφήσω λίθο επί λίθου. Εντάξει, νομίζω ότι το θέμα είναι τι θα γίνει στις εκλογές. Γι' αυτό και ξεκαθαρίζω. Εδώ κρίνονται όλα. Εδώ κρίνονται όλα. Τα υπόλοιπα ξεχάστε τα. Ή στρατεύεται όποιος θέλει να στρατευτεί σε αυτήν την ιστορία, προβάλλοντας ακριβώς την ανάγκη για τον κόσμο και τη διέξοδο, ή πολύ απλά κοιτά την πάρτη του. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει μέσα οδός σε αυτήν την ιστορία. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Αυτό που λέει ο Δημήτρης έχει δίκιο. Γιατί έχει υποστεί ανάλογη. Την αναλογή. Ναι, ρε παιδί μου, ρίξαμε τα μούτρα μας και κάναμε και υποχωρήσεις σε επίπεδο προσωπικής αξιοπρέπειας. Παλιότερα. Και τώρα. Μέχρι τώρα και μέχρι και τώρα. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν βάλαμε ζήτημα. Γιατί βάζουμε το σκοπό πάνω απ' όλα. Αλλά αυτές οι εκλογές είναι πιο ρευστές και πιο κρίσιμες από τις εκλογές του 2012. Ο σκοπός είναι πάνω απ' όλα. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα, δεν βάλαμε ζήτημα ηγεσίας. Είπαμε όποιος θέλει να ηγηθεί άλλος. Δεν, μπορούσαμε να συζητήσουμε το οποιοδήποτε ζήτημα σε σχέση με αυτό. Έτσι αλλιώς έχουμε εμείς μια βαθύτατη πεποίθηση ότι αυτός που αναδεικνύεται, αναδεικνύεται στο πεζοδρόμιο. Η ηγεσία εκεί βγαίνει. Έτσι. Εκεί βγαίνει. Λοιπόν, οπότε όποιος θέλει ας ηγηθεί. Ναι. Όποιος θέλει. Δεν μας επηρεάζει. Το μόνο ενώπη. Που εμείς ζητάμε είναι ελευθερία και ανεξαρτησία λόγου. Και μέσα στη συμμαχία και εκτός συμμαχίας. Αυτό. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που κολώνουν όλοι. Όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Η ανεξαρτησία και η αυτονομία στον πολιτικό σου λόγο. Δεν το θέλουν αυτό. Γιατί πώς αλλιώς θα τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Πώς αλλιώς θα βγαίνουν και θα λένε συνθήματα. Όταν εμείς δεν λέμε συνθήματα, λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Διαφωνεί, συμφωνεί κανένας, λέμε συγκεκριμένα πράγματα για το πώς θα γίνουν τα πράγματα ή πώς μπορούν να λύθουν οι προβλήματα του πρώτου 24ωρου. Πώς μπορεί να λέει, να το παίζει πατριώτης κάποιος, για παράδειγμα, όταν εμείς εξηγούμε και να λέει, επειδή βγαίνουν διάφοροι επαναστάτες του γλυκού νερού και λέει, ναι, θα ακυρώσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Ενώ εμείς λέμε συγκεκριμένα με ποιον τρόπο, πώς. Με ποια διαδικασία γίνεται. Αυτή δεν χρειάζεται. Πετάνε ένα σύνθημα. Να ξεγελάσουν τον κόσμο. Δεν το κάνουν, ναι. Να ξεγελάσουν τον κόσμο. Μόνο και όπως ακριβώς έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή έκανε ο Σαμαράς νωρίτερα πριν από αυτούς ή οτιδήποτε. Γι' αυτό λέμε νέο ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την ιστορία. Ανεξάρτητο τώρα αν το παίζουν και οι πατριώτες, ο Βελόπουλος, ας πούμε. Δεν σου λέει απολύτως τίποτα. Καλά, αυτό δεν σου λέει εντελώς. Δεν σου λέει τίποτα. Δεν σου λέει τίποτα. Έτσι. Βλέπω σήμερα παρετούνται άνθρωποι. Αυτό κάτι συγκρίνει την επιχείρησή του με ένα κράτος, ας πούμε, και δεν ξέρουμε και τι επιχείρηση. Ποια επιχείρηση. Αυτό λέω, δεν ξέρουμε και τι επιχείρηση. Με συγχωρείτε, και ο Μιχαλολιάκος έχει επιχειρήσει στη Λιωσίων. Είχε δύο κτίρια τα οποία τα νοικιάζει σε λαθρομετανάστες. Αυτή την επιχείρηση. Πιθανόν να έχει τέτοιες επιχειρήσεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχει το φάρμακο της καράφλας. Αλλά έχει καράφλα. Ναι, ναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Αφού είναι διαφημιστικό κόλπο. Και μόνο το γεγονός ότι του επιτρέψανε. Παρά τις καταγγελίες που υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια, το επέτρεψε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, επέτρεψε την αγορά, τη μαζική αγορά χρόνου και μάλιστα δεν κινήθηκε κανένας, ούτε καν εισαγγελέας αυτεπάγγελτα για όλα αυτά τα σκατολοίδια που πουλάει και μάλιστα σαν φαρμακευτικό είδος,
γιατί δεν κινήθηκε κανένας. Εντάξει, αυτό σημαίνει πολλά. Κανένας δεν κινήθηκε να διαπιστώσει την πηγή του χρήματος. Από πού ρε παιδιά, να αγοράζεις επί 4 χρόνια όλο το χρόνο των περιφερειακών καναλιών για να εμφανίζεσαι. Από πού? Και μάλιστα με αποκλεισμούς. Δηλαδή, σαν την Coca-Cola. Άμα έχεις το δικό μου προϊόν, δεν θα βάλεις τίποτα άλλο. Δεν θα βάλεις τίποτα ανταγωνιστικό. Κάπως έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν ασχολήθηκε κανένας? Είναι καραμπινάτη περίπτωση μαύρου χρήματος. Καραμπινάτη. Μπαμ κάνει. Για ποιοι εισαγγελίες να ασχοληθούν? Όχι, θέλω να πω. Άρα, πολιτική απόφαση υπήρχε, στήριξε αυτού του μορφώματος για να μας πάνε σε πολύ πιο άσχημες καταστάσεις. Γιατί τώρα, όταν έχεις τους Αμερικανούς να σου λένε ότι να προλάβουμε τυχόν πόλεμο στο Αιγαίο, όταν κάνουν ασκήσεις με δράση, ενιαία δράση μονάδων Αμερικανών και Ελλήνων στη Βουλγαρία. Εναντίον πιανού, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο εχθρός? Τι συζητάμε εδώ, βγήκε ο Πάιατ και είπε ότι μην διανοηθεί κανένας να αμφισβητήσει τη συνθήκη των Πρεσπών. Πάιατ. Έτσι. Λοιπόν, και ρωτάω όλους εγώ ξαναλέω, με ποιο δικαίωμα δώσαν έγκριση από το Γενικό Επιτελείο να δράσει ελληνική μονάδα η οποία συνοδεύτηκε από αμερικανικά Bradleys. Από πού και ως πού? Με ποια σκοπιμότητα? Μέσα στα πλαίσια πιανού? Του ΝΑΤΟ? Ποιος ήταν ο εχθρός? Χρησιμοποίησαν τις βουλγαρικές δυνάμεις, τις όποιες βουλγαρικές δυνάμεις έχουν απομείνει και τα άρματα μάχης που έχουν φυλαγμένα οι Βούλγαροι, τα F-72, ως προσομοίωση αντιμετώπισης του Ρώσου εχθρού. Εχθρού, ναι. Πού πάμε, συγγνώμη, με συγχωρείς δηλαδή. Όσμος μονάδων υπό αμερικανική διοίκηση στη Θράκη, στον Εύρο. Πού πάμε ακριβώς, έχουμε αντιληφθεί? Και φυσικά δεν τρέχει τίποτα. Έχουμε τα δικά μας εμείς. Αυτό εδώ είναι και η διαφορά μας σε σχέση με όλα. Είμαστε πατριώτες για λατζή. Όχι, εμείς είμαστε πατριώτες γιατί μιλάμε με το κουμέντα και στη βάση γεγονότων. Δεν λέμε χαζομάρες του τύπου αυτή είναι η γνώμη μου. Η γνώμη, ξέρεις, είναι πως το οποίος το λέγει κάποιος, σαν την πορδί. Ο καθένας την αφήνει όπου να είναι. Δεν έχει πρόβλημα. Και αυτό που αντιλαμβάνομαι, που βλέπω ρε παιδί μου σε κόσμο ο οποίος υποτίθεται είναι αριστερής θεώρησης και έχουν μια πιο. Έχουν διαβάσει και 10 βιβλία παραπάνω, το πούμε έτσι. Λοιπόν, και τους μιλάς με ντοκουμέντα, δεν μπορούν να δεχτούν το ντοκουμέντο, δηλαδή την πραγματικότητα. Ότι η πραγματικότητα, παιδιά, είναι αυτό. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μόνο και μόνο ότι ο Πάιατ σου λέει ότι δεν θα αμφισβητήσει η συνθήκη των Πρεσπών, κάτι πρέπει να σε προβληματίσει, ρε παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείς ότι αυτή η συνθήκη είναι καλή. Δηλαδή, βρες μου το επιχείρημα για το οποίο η συνθήκη αυτή είναι καλή. Πες μου ένα επιχείρημα. Δεν πάμε σε πόλεμο. Δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό πάντως. Εγώ το μοναδικό που έχω ακούσει είναι ότι εγώ θεωρώ κατά τη γνώμη μου αυτό το πράγμα, έτσι. Ότι λύθηκε το ζήτημα. Όχι. Ότι η συνθήκη είναι καλή. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Νόμιζα ότι λες για ανθρώπους τώρα ανεντάκτους. Γιατί εντάξει, και εγώ έχω κάνει κουβέντα, εμένα μου φαίνεται καλό. Και το συζητάμε μετά. Τοποθετούμε τα επιχειρήματά μας και λέγεται εντάξει, δεν τα ήξερα αυτά. Πράγματα τώρα το ξανασκέφτομαι. Εντάξει, άλλο το τι σου λέω. Νομίζω ότι το λες για κόσμο, το λέει έτσι απλά. Όχι, όχι. Απλώς ο κόσμος το καταλαβαίνει γιατί μιλάει όταν του μιλήσει. Ναι, όχι, υπάρχει κάποιο που μου λέει εμένα μου φαίνεται καλό, ρε φίλε. Γιατί. Μία περίπτωση ένα έμπορο με παπούτσια. Έτσι. Και συζητάκαν για τις συντάξεις. Και του λέω ρε παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο τέλος 19 πάμε για νέο μνημόνιο. Και βγάζω το χαρτί εδώ που είχε βγάλει από το Γενικό Λογιστήριο. Θέλω ένα, δύο, τρία και γυρίζει την καρέκλα. Δηλαδή μου λέει τι αυτά που ακούμε. Τι αυτά που ακούς, του λέω. Αυτά είναι βλακίες, του λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν στο πρώτο τρίμηνο είσαι στα 255 και έχεις κάνει πρόληψη για 600 και πέρσι είναι 835, θα ξεπεράσει το 1-3. Τι σημαίνει, μνημόνιο σημαίνει, του λέω. Τέλος, τελείωσε. Τι σύνταξη συζητάς? Εγώ πάντως το πιστεύω το μεταμνημόνιο. Με κάποια έννοια. Δηλαδή, το μνημόνιο. Είναι μετά θάνατο ζωή. Όχι, το μνημόνιο ήταν τα φυλάκια στο λαιμό που έλεγε ο Γιώργης που φύγε κιόλας. Το μεταμνημόνιο τώρα έρχεται. Ναι. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, αλλά εντάξει. Θέλω να σου πω ότι αυτό που τρελαίνομαι, ρε παιδί μου, τρελαίνομαι με αυτούς οι οποίοι κάποτε έβριζες την αριστερά. Και έλεγα από μέσα μου, ρε παιδί μου, γιατί το κάνει τώρα αυτό ο Δημήτρης? Εντάξει, έβριζε την αριστερά. Έχω φτάσει. Δεν έβριζα την αριστερά. Έκανα unelated. Γιατί. Ναι, ναι.
Καταλαβαίνεις πως το λέω. Γιατί κυκλοφορά είναι ακριβώς έτσι. Ανελέητη. Και θα σας σήμερα να μου έρχονται να με αυτοπροσδιορίζονται. Δεν ήμουν ποτέ αριστερός. Να μου αυτοπροσδιορίζει. Δεν υπήρξα ποτέ αριστερός. Για μένα είναι αριστερός. Όταν τόλμησε να πιάσει τα ιερά τέρατα του κουκάζου στο στόμα σου, έγινε αντικομουνιστή. Α, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Να το ξέρει αυτό γιατί. Μπορεί να και εγώ το θεωρώ τέλος μουσιά. Δεν είναι μόνο και μόνο όταν σκέφτεσαι ότι βάζεις ένα δίπολο, βάζεις ένα δίλημα στον κόσμο, αριστερά ή δεξιά, είσαι εχθρός του κόσμου, είσαι εχθρός του λαού σου. Δηλαδή δεν μπορεί να τον υπηρετήσει όταν του βάζεις τέτοια διλήμματα. Δεν μπορείς έναν άνθρωπο που αγαπάς και είσαι έναν λαό να του βάζεις δίλημα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Όλοι αυτοί, να μην του πω, που θεωρούν σήμερα ότι το ιερό τέρας, ας πούμε, η αριστερά και που θα πρέπει να γεννηθεί η αριστερά και πώς θα κάνει η αριστερά και πώς θα κλάσει η αριστερά και που θα καθίσει η αριστερά. Λοιπόν. Όταν βεβαίως το ΕΑΜ δεν συγκροτήθηκε από κόμμα της αριστεράς. Γιατί συγκροτήθηκε πρώτα κύριε από το ΚΚΕ, το οποίο δεν ήταν κόμμα της αριστεράς. Και επειδή ακριβώς δεν ήταν κόμμα της αριστεράς, τι του λέγει ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Διαλύσου και μπες στην αριστερά για να μην υπάρχει φασιστικός κίνδυνος. Την εποχή δηλαδή που το ΚΚΕ έλεγε να φτιάξουμε ένα μέτωπο αντιφασιστικό, 35-36, λοιπόν, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, που ήταν η αριστερά της εποχής, λοιπόν, του έλεγε: μα το πρόβλημα υπάρχει με τον φασισμό, γιατί εσύ δεν ανήκεις στην αριστερά. Δεν θες να ανήκεις στην αριστερά. Τόσα κόμματα υπάρχουν στην αριστερά. Αυτοδιαλύσου και μπες ένα από το κόμμα της αριστεράς. Και έρχονται τώρα με την ίδια ακριβώς λογική του Παπαναστασίου. Βέβαια, ο Παπαναστασίου δεν καταλάβαινε ούτε τα προβλήματα που υπήρχαν, ούτε τα μεγάλα ζητήματα που πεζόταν για τη χώρα την εποχή εκείνη. Με αποτέλεσμα, βέβαια, δεν ξέρουν τι θα γινόταν. Πέθανε ο άνθρωπος, δεν ξέρουν τι θα γινόταν με την έλευση του φασισμού και με πώς θα καταλάβαινε τα πράγματα. Μετά, να το πούμε έτσι. Αλλά η λογική αυτή άνοιξε το δρόμο στο φασισμό στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η λογική του Παπαναστασίου. Ναι. Λοιπόν, σήμερα, με την ίδια λογική του Παπαναστασίου, αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα που λέγαμε τότε, το λέγανε λαϊκό μέτωπο ή οτιδήποτε πατριωτικό, πατριωτικό κτλ. Και το έβγαζε, το σήκωνε ένα ταξικό κόμμα όπως ήταν την εποχή εκείνη που ήταν το ΚΚΕ κυρίως. Αλλά και άλλες δυνάμεις, αλλά κυρίως το ΚΚΕ. Και του λέγανε, όχι, δεν είσαι αριστερό. Για να γίνεις αριστερός πρέπει να αυτοδιαλυθείς και να μπεις μέσα και τότε ο φασιστικός κίνδυνος θα πάψει να υπάρχει. Ναι. Και θα αποδείχθηκε ο πόλος. Δεν θα υπάρχει ο λόγος. Ο φασιστικός κίνδυνος οφείλεται στο κομμουνιστικό κίνδυνο. Ο φασισμός ερχόταν λόγω του κομμουνιστικού κίνδυνου. Ο κόμματος είναι που γεννάει τον φασισμό. Λοιπόν, τα ίδια λένε και σήμερα. Τα ίδια. Και έχουμε τον περισσότερο λέει τώρα να υπερασπιστεί αυτά τα πράγματα. Τα ίδια. Στο όνομα της αριστεράς. Λοιπόν, στο όνομα της αριστεράς επαναλαμβάνουν την ίδια λογική και την ίδια προβληματική του Αλέξανδρου Παπαναστασίου της εποχής εκείνης. Φυσικά με πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τον Αλέξανδρου Παπαναστασίου της εποχής εκείνης. Ναι, γιατί είναι και χαμηλότερο επίπεδο του κόσμου. Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν είναι μόνο του κόσμου. Ο κόσμος δεν ξέρω αν έχει χαμηλότερο επίπεδο από τότε. Πιστεύω ότι έχει πολύ ψηλότερο επίπεδο. Απλά το επίπεδο της πολιτικής εκπροσώπησης είναι πολύ χαμηλότερο αυτό από τότε. Αυτό είναι το φάκτο, σίγουρα. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Οπότε τι γίνονται, έρχονται τώρα και ποιο είναι το επίδικο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα σοβαρό μέτωπο, αξιοπρεπές και αξιόπιστο, σε πατριωτική βάση. Τι να πεις. Πάντως, όπως και να έχει το πράγμα, εμείς εδώ θα δώσουμε τη μάχη. Δεν γίνεται πλέον. Έστω αυτό, και με όρους θερμοπυλών. Για εμάς δεν υπάρχει πίσω δρόμο, δεν υπάρχει γυρισμός. Δεν είναι, όταν μπαίνεις σε αυτό το μονοπάτι, πάει τελείωσε, στρατεύεσαι, τελείωσε. Δεν έχεις να γυρίσεις πίσω και να πας. Έστω και με όρους θερμοπυλών. Είσαι μισός άνθρωπος άμα γυρίσεις πίσω. Δεν είμαστε, η κουλτούρα μας δεν ανήκει στους εφιάλτες, ούτε σε όλους εκείνους τους θρασίδηλους που δώσαν εκεί και είδωρ στους Μύδους. Λοιπόν, όταν επελάβουν οι Μύδοι, ακόμη και θερμοπύλες πρέπει να φυλάξεις, έστω και αν, όπως λέει ο ποιητής, γνωρίζεις ότι τελικά οι μύθοι θα διαβούν. Πώς να το κάνουμε. Αυτό είναι το βασικό, το θεμελιώδες. Από εκεί και πέρα το όλα τα άλλα τώρα είναι. Είναι κάτι αντίστοιχο που έλεγε και ο Πάπα Φλέστας για το μανιάκι που του λένε που στέκεσαι. Δεν ξέρω, λέει, αν θα νικήσουμε. Ξέρω ότι πρέπει να πέσουμε. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον πιστεύω ότι σε αυτή την κατάσταση που έχουμε βρεθεί με το λαό μας σχεδόν στα πατώματα και τη χώρα μας τελείως διαλυμένη και σε εξέλιξη στρατιωτική κατοχή της χώρας, ναι, ίσως ήρθε η ώρα των θερμοπυλών. Εντάξει, εδώ και εδώ φαίνεται ποιος είναι και ποιος δεν είναι.
Ίσως να χρειάζονται θερμοπύλες για να δώσουν την ευκαιρία στον ίδιο το λαό να μπορέσει να ετοιμαστεί για τη μεγάλη νίκη, ξεμπερδεύοντας με όλο αυτό το συρφετό της δεξίας και της αριστεράς που του έχει φορτωθεί και δεν το επιτρέπει. Είμαστε από τους λίγους λαούς της Ευρώπης που δεν εκφράζεται αυτό το μένος απέναντι στον κατακτητή. Όλες οι χώρες με τον Α ή τον Β τρόπο, οι λαοί, προσπαθούν να στοχεύσουν, να στοχοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον εχθρό δηλαδή, ναι, τον κατακτητή, την αυτοκρατορία. Εμείς εδώ. Έτσι, μόνο εμείς, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ισπανία. Και ενώ η Ισπανία βεβαίως έχει να κάνει με το εσωτερικό ζήτημά της, δηλαδή με το ζήτημα της εθνικής συγκρότησης, έχει βάση. Έτσι, ναι, η υπόλοιπη οφείλεται στην νέκρα, στην απόλυτη νέκρα, την τέφρα που έχει επιβληθεί πάνω στην πολιτική εκπροσώπηση, στην πολιτική εκπροσώπηση του καθενός λαού, λόγω δεξιάς και αριστεράς. Αυτό το δράμα. Και δυστυχώς δεν επιτρέπουν να φυτρώσει κάτι. Να μπορέσει αυτό να φυτρώσει και να αδρωθεί. Αλλά και τέλος πάντων η διαφορά από τα ρεμάλια με τους αληθινούς ανθρώπους είναι όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει ποιο είναι το καθήκον του και πώς δίνει τη μάχη ακριβώς εκείνη τη στιγμή που καλείται να δώσει τη μάχη. Όλοι οι υπόλοιποι όταν δεν στρατεύονται σε εκείνη την κρίσιμη μάχη, στο timing που χρειάζεται, γιατί πώς το λέμε, την κατάλληλη χρονική στιγμή δίνεται μια μάχη που συνήθως δεν την αποφασίζεις καν εσύ. Όταν λείψεις από εκεί, το λιγότερο που μπορείς να προξενήσεις αυτούς που δίνουν τη μάχη είναι απέχθεια. Και οφείλεις να πάρεις θέση πλέον. Δεν μπορείς να είσαι εκτός. Πρέπει να πάρεις μια θέση απέναντι στο επίδικο ζήτημα. Ο καθένας εφοετάχθη. Mm-hmm. Και με τον τρόπο. Ο φίλος εδώ μας λέει, από ανάμεσα στα τα email που μας έχουν δώσει, ο Λαφαζάνης παραιτήθηκε από επικεφαλής ΛΑΕ, τώρα το κατάλαβε ότι χρειάζεται ένωση των πατριωτικών δυνάμεων χωρίς διακρίσεις. Και από ό,τι κατάλαβα από την ανακοίνωση, εμέσως πλην σαφώς δίνει διάφορους μέσα στη ΛΑΕ για το ότι δεν ήθελαν την ευρύτερη συμμαχία των πατριωτικών δυνάμεων. Τέλος πάντων, τώρα εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Η νέα ηγεσία η οποία θα προκύψει θα είναι χειρότερη από το Λαφαζάνη σχετικά με τις συνεργασίες, ή θα είναι μια νέα ηγεσία που θα προωθήσει τη συνεργασία των πατριωτικών δυνάμεων πιο έντονα και θα έχει αποτέλεσμα? Έχετε καμιά πληροφόρηση σχετικά με αυτά? Σχετικά με την εταιρεία που αναλαμβάνει την καταμέτρηση των ψήφων περί Νοθείας. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι μόνο ιδιωτική, αλλά και από τον έλεγχο του περίεργου Fund KKR. Είναι όντως πολύ περίεργο αυτό το συγκεκριμένο Fund αμερικανικών συμφερόντων. Έχετε κάθε λόγο να αποψιάσετε την Νοθεία και προσέξτε πάρα πολύ στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου. Κυνηγήστε τους όσο μπορείτε. Τέλος, πώς πάει η ενημέρωση του λαού στους δρόμους? Γίνεται σε πολλές περιοχές. Και μας ζητάει ο φίλος να πάμε και από τη Νέα Σμένη. Όντως οφείλουμε να πάμε να γίνει μια εκδήλωση εκεί στην κεντρική στην πλατεία της Νέας Σμένης, και νομίζω ότι θα ετοιμαστεί κάτι τέτοιο στα πλαίσια της προεκλογικής περίοδου που ουσιαστικά έχει αρχίσει για μας. Κινηματικά εμείς είμαστε στο δρόμο, δηλαδή οι τοπικές οργανώσεις του ΕΠΑΜ έχουν ξεκινήσει τον προεκλογικό αγώνα, την ενημέρωση και την επαφή με τον κόσμο. Απλά τώρα πρέπει να το θέμα των κεντρικών ομιλιών θα καθοριστεί και από το τομέα δράσεων του ΕΠΑΜ. Έτσι πάντως, σχετικά με τη ΛΑΕ που μας λέει ο φίλος, δεν έχουμε κανένα, να το πούμε έτσι, λευκό καπνό από την καπέλα Σιξτίνα. Δηλαδή παραμένει μαύρος ο καπνός που βγαίνει από το κογκλάβιο της αριστεροσύνης, οπότε μην περιμένετε τίποτα αξιόλογο μετά από όλα αυτά. Ξέρεις τι γίνεται? Είναι άλλο πράγμα να καταλαβαίνεις τα λάθη σου. Και στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Λαφαζάνης προχθές, το είπε ότι είναι πολύ δύσκολο. Ναι, το ξέρω. Ξεκαθάρισε. Είναι άλλο πράγμα να καταλαβαίνεις τα λάθη σου και άλλο να καταλαβαίνεις το καθήκον σου. Υπάρχει διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ έμαθα από μικρός και με αυτούς που γνώρισα και στην πολιτική μου πορεία, ότι προέχει το καθήκον. Προέχει το καθήκον.
και ότι είναι καλύτερο στη ζωή σου να κυνηγάς χήμερες, όπως για παράδειγμα ο υπότης από τη Μάντσα, ο Δον Κιχώτης, έστω και αν γελιοποιείσαι στο τέλος ή κινδυνεύεις να γίνεις γραφικός, παρά να καταντήσεις να μιλάς για την επανάσταση και την αλλαγή, όπως ο Άμλετ που από λάθος σκοτώνει τους πάντες και τον εαυτό του μαζί. Λοιπόν, έτσι είναι η ζωή, και εκεί πάντα θα χωρίζονται οι δύο δρόμοι σε όλες τις καταστάσεις όπου απαιτείται αγώνας. Υπάρχουν εκείνοι που πραγματικά βρίσκονται στους δρόμους και μάχονται με τους γίγαντες, ακόμη και αν είναι ανεμόμυλοι, και οι άλλοι που αναρωτιόνται to be or not to be. Λοιπόν, και τελικά πεθαίνουν από δηλητήριο. Από λάθος, και αυτό είναι το χειρότερο από όλα, έτσι. Είναι η βλαστήμια της ζωής. Σε βλαστήμησαν, ας πούμε, και πήγες από δηλητήριο από εδώ στο θάνατο. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος ο Άγγελος ότι καλησπέρα στην Ομίγυρη. Μετά την αποσύνδεση της ΛΑΕ, προβληματίζομαι το αν θα είναι καλό για το ΕΠΑΜ μια συνεργασία μαζί του στην παρούσα κατάσταση. Πάντα προβληματιζόμουν, μα τώρα περισσότερο. Δεν συνειδητοποίησαν πως με το να βροτοφωνάζουν πως δεν είναι αριστεροί, πως είναι αριστεροί, υπέγραφαν την καταδίκη τους. Σε συνδυασμό με τις θολές θέσεις τους. Άλλωστε και το καταψηφίζω, αλλά στηρίζω, δεν ξεχάστηκε. Αντί να σμιλεύουμε, να συμπλέψουν με το βασικό πρόταγμα της απελευθέρωσης της χώρας και να αφήσουν στην άκρη τους διαστικούς διαχωρισμούς, τις ιδεολογικές αγκυλώσεις, κατηγορούσαν το ΕΠΑΜ για εθνικισμό. Η σημερινή αριστερά, με τα χάλια που έχει, κάνει τους πολίτες να τρέχουν μακριά. Φοβάμαι πως μια συνεργασία μαζί τους θα κολλήσει τη ρετσινιά του αριστερού και στο ΕΠΑΜ. Και εννοώ τη σημερινή συμβασμένη αριστερά. Και αν δεν τη βγάλεις, για μένα, σε περίπτωση συνεργασίας με αυτούς αλλά και με άλλους, το ΕΠΑΜ πρέπει να βάλει τους όρους να έχει την ηγετική θέση στη χάραξη πολιτικής και επικοινωνίας. Δεν μπορεί η στρατηγική να αφαιθεί σε ανεπαρκείς μέτριους ιδεολειπτικούς ανθρώπους. Και όχι από εγωισμό. Απλά οι άνθρωποι αυτοί είναι εντελώς ανίκανοι. Θα λένε όπου εμφανίζονται τις αριστερές τους παρλαπίπες που τους έφεραν στο σημερινό τους χάλι. Άσε που τώρα τρώγονται μεταξύ τους. Και δεν υπάρχει χρόνος μέχρι τις εκλογές να βρουν το βηματισμό τους. Ζημιά θα κάνουν και θα το χρεωθεί το ΕΠΑΜ. Το απέδειξαν άλλωστε. Είχαν μια ιστορική ευκαιρία να επηρεάσουν τις εξελίξεις όταν ήταν ακόμα στην κυβέρνηση και την απεμπόλυσαν. Γι' αυτό και άλλωστε ο κόσμος τους βλέπει με κακή υποψία και δεν τους πήρε στα σοβαρά. Για αυτούς πλέον το ΕΠΑΜ θα είναι σαν μια σωτηρία και να λένε και ευχαριστώ. Σε περίπτωση συνεργασίας, πρέπει το ΕΠΑΜ να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο, καθώς είναι η μόνη σταθερή, συντεταγμένη, οργανωμένη δύναμη με καθαρό λόγο, επιχειρήματα και λύσεις. Το ΕΠΑΜ να είναι η ηγέτιδα δύναμης, διαφορετικά καλύτερα μόνοι, μέχρι να οριμάσουν συνθήκες, αν οριμάσουν. Κατά τη γνώμη μου, κάθε αναφορά σε αριστερά άρματα, σοσιαλισμού και τα τέτοια αυτά θα απομακρύνει τον κόσμο, θα επιφέρει σύγχυση. Ένα προβληματισμό θέτω, μπορεί να λέω ανοησίες. Ευχαριστώ, Άγγελος. Λοιπόν, καταρχήν, Άγγελε, εάν δω ότι υπάρχει ότι είναι ρεαλιστικό μια συνεργασία της ΛΑΕ με το ΕΠΑΜ, δεν ξέρω, ίσως και να ξεβρακωθώ στον ημόνια. Δηλαδή θέλω να πω, είναι τόσο απίθανο, και αυτό δεν οφείλεται στο ΕΠΑΜ, έτσι. Οφείλεται στο γεγονός ότι όταν είσαι τόσο λίγος στο να καταλάβεις τις επιτακτικότητες που έχει η ζωή, είναι πολύ μεγάλο άλμα στο να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα έτσι όπως είναι. Βολεύει περισσότερο στο να βρεθείς στο Βαρουφάκι ή στον Κωνσταντοπούλου ή σε οποιονδήποτε άλλον κλειστό περίγυρο, ακόμη και να αφομοιωθείς από αυτόν, ακόμη και να, πώς να το πούμε, να γίνεις παρατρεχάμενος, για παράδειγμα, που λέει ο λόγος, παρά να αντιμετωπίσεις κατάφατσα την πραγματικότητα. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά δεν περιμένω τίποτα. Προσωπικά, μακάρι, δεν λέμε όχι, αλλά δεν περιμένω απολύτως τίποτα, διότι δυστυχώς τα χούλια δύσκολα αλλάζουν. Πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για αυτούς τους άτιμους, τους δαίμονες της ιδεολειψίας που έχουν αλυσοδέσει την ψυχή και το σώμα σου. Γιατί ακόμη και όταν αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι υποκατοχή δαιμόνων, δηλαδή δαιμονισμένος με λίγα λόγια, ακόμη και τότε είναι μεγάλο το άλμα που απαιτείται από τη ζωή σου, στη ζωή σου, για να απαλλαγείς από τους δαίμονες που συνήθως απαιτούν πλήρη καθολική υποταγή. Προσωπικά δεν περιμένω κάτι τέτοιο.
Ευχόμαστε να συμβεί, αλλά... Βεβαίως, δεν θα αρνηθούμε ποτέ. Βαδίζουμε το δρόμο μας με όσους πραγματικά αντιλαμβάνονται τι σημασία έχει η μάχη για την πατρίδα σήμερα. Όσοι το αντιλαμβάνονται και με όποιον τρόπο το αντιλαμβάνονται, δυστυχώς λίγοι. Λίγοι, και όποιος πιστεύει ότι από τα τόσα σχήματα που βγήκαν για να διεκδικήσουν αυτό το 21% υπάρχουν έστω και στο μισό άνθρωποι με ανωτερότητα τέτοια που να σκέφτονται κάτι το ευρύτερο και το πιο σημαντικό από τους ίδιους και τον εαυτό τους και την πάρτη τους, δυστυχώς θα διαπιστώσετε και στην πράξη ότι δεν είναι έτσι. Παρόλα αυτά, αφήστε δε που το λόγο έλλειψης χρημάτων και συστήματος υγείας, εθνικού συστήματος υγείας, ειδικά σε επίπεδο ψυχιατρικής, δεν υπάρχει κατάλληλη ψυχιατρική κούρα, οπότε όλα τα ψυχιατρικά φαινόμενα κυκλοφορούν στο πεζοδρόμιο της πολιτικής. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, ο καθένας μπορεί να μπει μέσα στο διαδίκτυο και να δει τα φαινόμενα αυτά, ας πούμε, και με ποιον τρόπο εκδηλώνονται, όμως από εκεί και πέρα η δουλειά πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τουλάχιστον έστω και αν, όπως είπαμε προηγουμένως, βρεθούμε μπροστά σε δρομοπύλες. Αυτά τα ολίγα. Να ευχαριστήσουμε όλους όσες και όσους μας άκουσαν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και βεβαίως να ευχηθούμε σε όσους καταλαβαίνουν τα ελάχιστα την αλφαβήτα. Λοιπόν, ψηλά το κεφάλι, η μάχη συνεχίζεται.